Να σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου είναι ένας από τους συντηρουργανωτές της εκδήλωσης, μαζί με τον Δήμο Άνδρου και φορείς που έχουν δραστηριοποιηθεί στο θέμα των ανεμογεννητριών πολλά χρόνια πριν. Θα ήθελα να σας πω ότι η δική μου σχέση με το όλο θέμα ξεκίνησε σε ένα περιφερειακό συμβούλιο στη Σύρο το 2011, όταν ο κύριος που κάθεται από τα αριστερά μου, τα αριστερά τον έβαλα τυχαία βέβαια, είχε πει την ατάκα όταν μιλάγαμε για την φέρουσα ικανότητα των νησιών, ότι δεν είναι φέρουσα, είναι συμφέρουσα. Εγώ επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να διεκδικώ πάντα το καλύτερο σε όλα τα θέματα που καταπιάνομαι, έχω την άποψη ότι ένα ηχηρό όχι σε όλα είναι πάρα πολύ αδύναμο, κάτι που είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή η διαμόρφωση μιας αντιπρότασης. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα, να ανοίξουμε μια κουβέντα και να κατανοήσουμε τι ακριβώς γίνεται. Θα τοποθετηθώ για το συγκεκριμένο θέμα σε δεύτερο χρόνο. Απλώς θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η σημερινή συνάντηση αφορά την επένδυση του κυρίου Κοπελούζου στα τέσσερα νησιά Τίνο, Πάρο, Νάξο και Άνδρο. Σε αυτό θέλω να σας πω ότι είμαστε ξεκάθαρα όχι. Θα δείτε ότι σε αυτό έχουμε μια απόλυτη συνέπεια και μια συνέπεια που χαρακτηρίζει και εμένα και τον έναν από τους καλεσμένους μας της σημερινής εκδήλωσης, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον Κώστα Ντομπιζά, ο οποίος είναι και έπαρχος στην Πάρο, όπου όταν ήμασταν Περιφερειακοί Σύμβουλοι το 2011 της Αντιπολίτευσης, αλλά και όταν ήμασταν Περιφερειακοί Σύμβουλοι το 2014 ως διοίκηση πια, είχαμε ακριβώς την ίδια στάση στο ίδιο θέμα. Θα σας εξηγήσει ο Κώστας συγκεκριμένα. Αυτό που θα ζητήσω για να μείνει χρόνος για συζήτηση, που είναι το πιο παραγωγικό κομμάτι της σημερινής συνάντησης, είναι ότι όλοι όσοι θα κληθούν να μιλήσουν να έχουν αυστηρά ένα πεντάλεπτο, ώστε να μπορέσει να γίνει η συζήτηση μετά. Στις 9 Νοεμβρίου του 2011, το Περιφερειακό Συμβούλιο, με την απόφαση 121 του 2011, αποφάσισε να γνωμοδοτήσει αρνητικά σε αίτημα για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ΜΠΕ, των έργων αιωλικής σταθμής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά Άνδρο, Τίνο, Πάρο και Νάξο, συνολικής μέγιστης ισχύος παραγωγής 316,7 ΜΒ και κατεστημένης ισχύος 322 ΜΒ. Πριν πάρει την συγκεκριμένη αρνητική απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είχαν γνωμοδοτήσει αρνητικά οι Δήμοι Άνδρου με τον αριθμό 205 του 2011, Τίνου με τον 246 του 2011, Νάξου με τον 303 του 2011 και η Πάρος με την απόφαση 378 του 2011. Όμως, παρότι υπήρξε αρνητική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου, στις 23 Δεκεμβρίου του 2013 και κατόπιν στις 18 Δεκεμβρίου του 2014, ένα χρόνο μετά, ο πρώην Υπουργός Περιβαλλοντικής Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο κ. Μανιάτης, αποφάσισε να εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία του έργου αιωλική σταθμή στα παραπάνω νησιά. Με τις παραπάνω αποφάσεις του τότε Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Μανιάτη, είναι προφανές ότι αγνοήθηκε παντελώς η βούληση και η καθολική άρνηση των τεσσάρων νησιών να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες στα νησιά τους. Οι οποίες ανεμογεννήτριες, σύμφωνα με και έγγραφα τη ΣΥΠΑ, προκύπτουν ότι θα έχουν ένα ύψος 65 μέτρα, συν το πτερίγιο θα φτάνουν γύρω στα 100 μέτρα. Η διάμετρος του πτερυγίου είναι γύρω στα 70 μέτρα. Το μισό είναι 35 και 60 βγαίνει 95 μέτρα περίπου ύψος κάθε ανεμογεννήτριας. Δυστυχώς, το κράτος των Αθηνών αποφάσισε άλλη μια φορά για εμάς χωρίς εμάς. Και δεν είναι η μοναδική φορά που έννοια της νησιωτικότητας και της προστασίας των νησιωτών μένει στα λόγια. Σε αυτή τη χρονική στιγμή, για το συμφέρον του τόπου μας, είναι επιτακτική η ενότητα των δυνάμεών μας, για να αποτρέψουμε δυσμενείς εξελίξεις σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος που απειλούν τη βιωσιμότητα των νησιών μας. Ας μην ξεχνάμε ότι τα νησιά μας είναι παγκόσμιοι τουριστικοί προορισμοί και ως επακόλουθο η τουριστική οικονομία είναι τροφοδότης για την επιβίωση των κατοίκων τους.
η οποιαδήποτε παρέμβαση στις πλαγιές και τις βουνοκορφές θα αλλοιώνε ανεπανόρθωτα το ενισορικό τοπίο. Η περιφέρεια του Αιγαίου στηρίζει από την πρώτη στιγμή τις προσπάθειες των Δήμων, των φορέων και των συμπολιτών μας, προκειμένου να κυρωθεί μια απόφαση που έχει να κάνει με το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τη διατήρηση της φυσικής αρχοντιάς των νησιών αυτών. Αξίζει να πω τα παρακάτω γεγονότα. Τον Ιανουάριο 2014, τα τέσσερα νησιά, Πάρο, Νάξο, Άνδρος και Τίνο, αποφάσισαν να προσφύγουν κατά της έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Υπουργού. Στις 25 Ιανουαρίου του 2014, το Περιφερειακό Συμβούλιο, την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, αποφάσισε να εξοδοτήσει τον Περιφερειάρχη να υπογράψει προσφυγή ή όποιο άλλο νομικό έγγραφο απαιτηθεί, προκειμένου να συνδράμει τους Δήμους, οι οποίοι, έχοντας ένομο συμφέρον, θα προσφύγουν αρμοδίως, ώστε να ανακληθεί η θετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος του κ. Μανιάτη για την εγκατάσταση ΑΠΕ στα νησιά μας. Τον Αύγουστο του 2014 κατέθηκε στην περιφέρεια του Αιγαίου μελέτη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που ορίζει ότι ο μέγιστος αριθμός τυπικών ανεμογεννητριών βάση του μέγιστου επιτρεπούμενου ποστού κάλυψης εδαφών για κατάσταση ανεμογεννητριών είναι για την Πάρο 104, για την Άξο 227, για την Άνδρο 201 και την Τίνο 103. Αυτή είναι μια μελέτη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που έχει να κάνει με τη φέρουσα ικανότητα σε κάθε νησί. Προσέξτε, αυτό στηρίζεται και στο ειδικό χωροταξικό 2464 του 2008 που λέει ότι στα μη διασυνδεμένα νησιά μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες ίσως με διπλάσιο αριθμού από αυτό που έχουν ανάγκες σε καθημερινή βάση τα νησιά. Δηλαδή αν η Άνδρος έχει ανάγκη 20 ΜΒ τον Αύγουστο, να μπουν ανεμογεννήτριες που θα παράγουν 40 ΜΒ. Λέει όμως το ίδιο το άρθρο ότι εξαίρεση από αυτό το κανόνα αποτελούν τα διασυνδεμένα νησιά. Που σημαίνει ότι αυτά τα τέσσερα νησιά, από τη στιγμή που είναι, η Άνδρος είναι και τα επόμενα θα είναι εντός λίγων μηνών, εξαιρούνται από αυτό το κανόνα και μπορεί μια εταιρεία να βάλει και 300 και 500 ανεμογεννήτριες. Άρα δεν αντιδρούμε μόνο για τις 20-25 που τη στιγμή έρχονται γιατί τη στιγμή η κάθε εταιρεία έχει πει, οι εταιρείες αυτές που έχουν καταθέσει για τα αιωλικά πάρκα έχουν πει για 95 ανεμογεννήτριες σε 4 νησιά. Που σημαίνει μέσο όρο 25 ανεμογεννήτριες σε κάθε νησί. Αν οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζανε ότι θα είναι αυτές και τέρμα, πιθανόν τα φορά λέγανε ναι. Από πουθενά όμως δεν έχουμε πάρει μια τέτοια θετική απάντηση. Και η εκτίμηση είναι ότι πιθανόν οι εταιρείες θα δεσμεύσουν τώρα κάποια πολύγωνα όπως κάνουν και στην επόμενη φάση μπορεί να βάλουν σε κάθε νησί άλλες 50, άλλες 100 ανεμογεννήτριες. Ή και παραπάνω. Ο κύριος Μητρογιάννης που επίσης ήρθαμε από ο κύριος Σπύρος Μητρογιάννης, ο συντοπίτης μου και παριανός που ήρθαμε σήμερα μαζί από την Πάρο, είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχιλόχου, με ενημέρωσε ότι τον Αύγουστο του 2014 είχε γίνει εδώ πέρα μια ημερίδα για τις ανεμογεννήτριες. Μετά από λίγους μήνες, 25 Οκτωβρίου του 2014, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για τις ανεμογεννήτριες στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχιλόχου στην Πάρο. Τα πορίσματα της ημερίδας αναφέρουν τα εξής. Πρέπει να τονιστεί ότι φυσικά και η αιωλική ενέργεια είναι μια ήπια μορφή ενέργεια με πολλά θετικά στοιχεία σε σχέση με τις συμβατικές μορφές, χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη προσοχή και εντελεχής μελέτη και στάθμιση όλων των ανωτέρων παραγόντων όταν πρόκειται να επιλεχθούν περιοχές για την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων σε μια χώρα με τόσες ιδιαιτερότητες όπως είναι η Ελλάδα. Είναι φανερό, καταλήγουν συμπεράσματα, ότι αν συνεξεταστούν όλα τα παραπάνω, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να επιτραπεί η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων σε ένα τόσο ευαίσθητο οικοσύστημα όπως είναι τα νησιά των Κυκλάδων και φυσικά δεν νοείται στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος να καταστρέφουμε τελικά ένα τόσο ευαίσθητο κομμάτι το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Στις 18 Νοεμβρίου του 2014 το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να μην παραλάβει τη μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως είπε πριν και ο Έπαρχος, διότι δεν είχε γίνει διαβούλευση με τις δημοτικές αρχές. Κατόπιν υπήρξε το Δεκέμβριο του 2014 η νέα απόφαση του Υπουργού, τον Δεκέμβριο του 2014, οπότε χρειάστηκαν οι Δήμοι ξανά τον Ιανουάριο και Φλουδάρι του 2015 να πάρουν καινούργιες αποφάσεις για να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το ίδιο έκανε και το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 12 Φεβρουαρίου του 2015. Αποφάσισε πάλι ομόφωνα την άσκηση ένδικων μέσων
για να στηρίξει τους Δήμους. Στην Πάρο τώρα ορισμένα πράγματα. Τον Ιούλιο του 2016, κατόπιν προτάσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχίλογος, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τη θέση Επιτροπής για τις Ανεμογεννήτριες, η οποία θα έχει ως στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξης της τοποθέτησης ΒΑΠΕ στο νησί της Πάρου, τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων, την εκτίμηση των αναγκαίων ενεργειών για την αποφυγή της εγκατάστασης των αιωλικών πάρκων στο νησί, την ενημέρωση και αφύπνιση της τοπικής κοινωνίας, αλλά και όποιων άλλων ενεργειών απαιτούνται σε συνεργασία με τα υπόλοιπα νησιά και την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Η επιτροπή αυτή αποφασίστηκε ομόφωνα και απαρτίζεται από τον Δήμαρχο, τον Έπαρχο, εκπροσώπους των Δημοτικών Παρατάξεων, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, εκπροσώπους από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχίλογο, εκπρόσωπο από την Ένωση Γονέων, εκπρόσωπο της Εκκλησίας, εκπρόσωπο ξενοδόχων και εκπρόσωπο εργαζομένων του Δήμου Πάρου. Μετά την παραπάνω απόφαση και με ομαδικό και ενωτικό πνεύμα, όλοι όσοι αποτελούμε την παραπάνω επιτροπή συνεδριάζουμε από τότε σχεδόν μία φορά ανά εβδομάδα. Τώρα βέβαια καλοκαίρι έχουν αραιώσει αυτές τις συναντήσεις. Με αποφάσεις παραπάνω επιτροπής οργανώθηκαν συγκεντρώσεις σε κάθε δημοτική και τοπική κοινότητα, καθώς και στην Αντίπαρο, για να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας, ενώ με την καθοριστική βοήθεια του Σπύρου Μητρογιάννη, που είναι παρόν, και του Προέδρου του Αρχιλόγου, του κ. Γεμελιάρη, δημιουργήθηκε και σχετικό βιντεάκι, το οποίο εμφανιζόταν και παρουσιαζόταν στις συγκεντρώσεις που έγιναν σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα. Στόχος των παραπάνω ενεργειών ήταν να ενημερωθούν οι κάτοικοι της Πάρου και της Αντιπάρου για τις συνέπειες από την εγκατάσταση των αιωλικών πάρκων. Στις 8 Μαρτίου 2017 έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση στον Αρχίλογο και εκεί αποφασίστηκαν να δημιουργηθούν ομάδες υποστήριξης. Ομάδα νομικής υποστήριξης, τεχνικής υποστήριξης, κινητοποίησης, κρούσης, εργασίας, τύπου επικοινωνίας, ενημέρωση αλλοδαπών και κατοίκων φίλων της Πάρου. Η συμμετοχή πραγματικά είναι μεγάλη. Δηλαδή, στη συγκέντρωση υπήρχαν πάνω από 200 άτομα και φτιάχτηκε ένας κατάλογος με 150 περίπου συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν δώσει τα στοιχεία τους, τηλέφωνα, email κτλ. Και συναντούνται ανά τομέα και συζητάνε τις εξελίξεις του θέματος. Επίσης, στην ίδια συνάντηση είχε αποφασιστεί να γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση και να γίνει και συνάντηση με την πολιτική ηγεσία στην Αθήνα και να πραγματοποιηθεί και μια συγκέντρωση πανεπαριανή στην πλατεία της Μανού Μαυρογένου στην Παρικία. Σε υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων, πρώτον, η αντιπροσωπεία αυτή της Επιτροπής Αγώνα κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητρών στο νησί, αποτελούμενη από τον Δήμαρχο, τον Έπαρχο, τον πρόσωπο της Λαϊκής Εισπύρωσης, πήγε και έκανε μια συνάντηση 18 Μαρτίου στην στέγη των Παριανών της Αθήνας. Επίσης, πήγε και συναντήθηκε με τους βουλευτές των Κυκλάδων, τον κύριο Σιμαλένιο, στην ίδια συνάντηση ήταν οι βουλευτές του κ. Σιμπαλένιος, ο κ. Μανιός, ο κ. Συρίγος και ο κ. Βρούτσης. Επίσης ήταν παρόν ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και ο Έπαρχος Άνδρου, πολιτευτές των Κυκλάδων, εκπρόσωποι κλαδιτικών συλλόγων και άλλοι. Η επιτροπή αυτή αγώνα είχε επίσης διαδοχικές συναντήσεις την ίδια μέρα με το μέλος του ΚΚΕ κ. Στρατή Κόρακα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστα Σκρέκα και τον βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτη Γουρίδη. Από όλους ζητήσαμε τη στήριξή τους για την ακύρωση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Όμως δεν υπήρξε καμία ξεκάθαρη και σαφή δέσμευση για την ακύρωση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Δεύτερον που κάναμε, στις 26 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε, όπως είπα, μια μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία της Αθήνας. Η εκδήλωση είχε πάνω από 1.000 άτομα, κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένη και αυτό που αν το κρίνουμε και από τις αντιδράσεις που υπήρξαν από αρκετά μέσα των Αθηνών, έντυπα αλλά και τηλεοπτικά, οι οποίοι έβαλαν αντίον των Παριανών, μας χαρακτήρισαν ως πατατάδες, ως τριτοκοσμικούς, ως αναχρονιστικούς, ως αντιαναπτυξιακούς κτλ. Κτλ. Όλα τα αλφα. Αυτό ίσως δείχνει και την επιτυχία που είχε η συγκέντρωση και ίσως αυτό δεν τους άρεσε. Προφανώς δεν τους άρεσε. Επίσης, 11 Απριλίου 2017, κατόπιν πρωτοβουλίας που πήραν οι τέσσερις δήμοι των νησιών, Πάρου, Άνδρου, Τίνου και Νάξου, έγινε συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, στη Βουλή, όπου ήταν εκπρόσωποι και οι τέσσερις δήμαρχοι, ήμουνα εγώ ως εκπρόσωπος περιφέρειας, ήταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε και ένα δελτίο τύπου της Επιτροπής Αγώνας, ναι, ήταν όλοι οι δήμαρχοι, ήταν οι τρεις δήμαρχοι, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, από την Τίνο ήταν ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Λοιπόν, γυρώντας λοιπόν από την Αθήνα, βγήκε ένα δελτίο τύπου το οποίο έλεγε το εξής. Η αντιπροσωπεία μας ανέπτυξε τις θέσεις της Επιτροπής Αγώνα και ζήτησε από τον Υπουργό
την ακύρωση. Αυτό είναι το θέμα. Το αιτούμενο είναι η ακύρωση της υπουργικής απόφασης που είναι η δυνατότητα εγκατάσταση των αιωλικών πάρκων στα νησιά μας. Ο υπουργός, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, τόνισε ότι κατανοεί τις θέσεις μας, ισχυρίστηκε όμως ότι δεν μπορεί να ακυρώσει την υπουργική απόφαση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης των αιωλικών πάρκων στα 4 νησιά, αφού αυτή στηρίζεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διαμόρφωσαν αποφάσεις προηγούμενων κυβερνήσεων και, όπως είπε ο υπουργός, θα σεβαστεί την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στη σχετική προσφυγή των Δήμων και της Περιφέρειας και των Φορέων. Ανέφερε επίσης ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι η τροποποίηση του ενεργειακού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ, χωρίς όμως να δεσμευτεί στην υιοθέτηση της πρότασής μας για τη μη εγκατάσταση των αιωλικών πάρκων στα νησιά μας. Στο τέλος της συνάντησης, οι εκπρόσωποι μας τόνισαν στο Υπουργικό Επιτελείο ότι η κατανόηση του προβλήματος δεν αρκεί, πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχες πολιτικές πρωτοβουλίες και ξεκαθάρισαν στον Υπουργό και στο Επιτελείο ότι ανεξάρτητα από τις κυβερνητικές επιλογές, ο Παριανός λαός, σύσσωμος με τις αγωνιστικές κινητοποίησεις του, δεν θα επιτρέψει την πολύπλευρη καταστροφή του τόπου από την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων. Τέλος, η σύντηση του Συμβούλου της Επικρατείας που ήταν προγραμματισμένη για τις 24 Μαΐου αναβλήθηκε, όπως ενημερωθήκαμε, για τις 18 Οκτωβρίου του 2017. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι ειδικά στην Πάρο που ζω, αλλά και στα άλλα μέρη, νομίζω ότι οφείλουμε να συγχαρούμε τη νέα γενιά και τους φορείς των νησιών και στα 4 νησιά που έχουν δραστηριοποιηθεί για το παραπάνω θέμα, χωρίς να αναζητούν την προβολή τους μέσα από αυτές τις διαδικασίες, αλλά αγωνίζονται για να προστατεύσουν τα αγαπημένα τους νησιά, το μέλλον τους και τα όνειρά τους. Το περιβάλλον δεν είναι κληρονομιά, αλλά δάνειο από τις μελλοντικές γενιές που οφείλουμε να παραδώσουμε σε όσο το δυνατό καλύτερη κατάσταση. Πιστεύουμε ότι με ενότητα, και το έχουμε κάνει πράξη στην Πάρο, όταν ανεβήκαμε στην Αθήνα, πήγαμε ενωμένοι από όλες τις παρατάξεις. Με σωστό σχεδιασμό και διαρκή εγρήγορση, θα αποτρέψουμε το έγκλημα που έχουν αποφασίσει σε κάποια αίθουσα, σε κάποιο υπουργείο, χωρίς να υπολογίζουν την ομόθυμη άρνηση των τοπικών κοινωνιών στα φαραωνικά αναπτυξιακά τους σχέδια. Όλοι μαζί, και νομίζω εκφράζονται από 4 νησιά, ζητάμε την ακύρωση της υπουργικής απόφασης που προβλέπει την εγκατάσταση βιομηχανικών αιωλικών πάρκων. Και τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι βάζουμε την προστασία των νησιών μας πάνω από παρατάξεις και κόμματα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να θυμίσω ότι σαν Δημοτική Αρχή, ως αντιπολίτευση την προηγούμενη θητεία, είχαμε ψηφίσει αρνητικά στο θέμα αυτό της εγκατάστασης των αιωλικών πάρκων των συγκεκριμένων που μιλάμε σήμερα. Επίσης, είχαμε δεσμευτεί θα αποτρέψουμε τη μελέτη η οποία μετέτρεπε την Άνδρο σε ένα μεγάλο περιφερειακό πάρκο. Ήταν η μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την οποία μελέτη πραγματικά το νησί θα βρισκόταν σε μεγάλο κίνδυνο. Όταν ξεκινήσαμε τη θητεία μας, το πρώτο πράγμα που κάναμε, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάναμε, είναι αυτή τη μελέτη για περιφερειακό πάρκο να την ακυρώσουμε, να τη βάλουμε στην πάντα και να μην εγκυμονεί πλέον κινδύνους για το νησί μας. Αυτή η μελέτη προέβλεπε ότι το νησί έχει φέρουσα ικανότητα σε δυναμικό, σε ανεμογεννήτριες 200, όπως είπε πριν ο έπαρχος, δηλαδή γύρω στα 500 με 600 μεγαβάτ. Κάτι που σημαίνει ότι θα ήταν πραγματικά καταστροφικό η εγκατάσταση αυτή των ανεμογεννητριών, των τόσο πολλών ανεμογεννητριών στο νησί μας. Η Άνδρος, όπως και οι Κυκλάδες, είναι πραγματικά ένα περιβάλλον απίστευτου φυσικού κάλους. Είναι η οικονομία του τόπου, γιατί από εκεί θα αντλήσουμε μέσω τουριστικής ανάπτυξης και οικονομικούς πόρους για το νησί. Ο τουρισμός πλέον έχει γίνει ο βασικότερος πυλώνας οικονομίας για τα νησιά μας. Θεωρούμε λοιπόν ότι κάθε τι το οποίο θα έφερνε αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό, για μας είναι κατακριτέο. Έτσι λοιπόν, κάναμε κάποιες κινήσεις, συγκεκριμένες κινήσεις, ουσίας θα έλεγα, και περιμένουμε αποτελέσματα, και ύστερα από τη συνάντηση που είχαμε τα 4 νησιά, η Άνδρος, η Τίνος, η Πάρος και η Νάξος, θα έλεγα με προτεργάτη τον Δήμαρχο Πάρου, τον κύριο Μάρκο Κοβέο, πήγαμε στο Υπουργείο, στον κύριο Σταθάκη, αλλά δυστυχώς, ενώ του εκθέσαμε τα προβλήματά μας, τη δυσαρέσκειά μας, διότι αποφάσισαν κάποιοι χωρίς εμάς
χωρίς να υπάρξει διαβούλευση, χωρίς να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της κοινής γνώμης, χωρίς καν να έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων που ήταν 4 για την Άνδρο και έχουν γίνει 3. Το εκφράσαμε λοιπόν τα παράπονά μας και τη δυσαρέσκειά μας και η απάντηση που πήραμε ήταν ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι γιατί είναι προτελεσμένο γεγονότων, απλά ότι θα σεβαστεί το Συμβούλιο της Επικρατείας και θα πράξει τα νόμιμα. Εμείς, με τη βοήθεια της Περιφέρειας, η Περιφέρεια και οι 4 Δήμοι, εκπροσωπούμαστε από ένα δικηγορικό γραφείο του κ. Ξανθούλη, όπου έχουμε προσφύγει με όλα τα ένδυκα μέσα. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, έχουμε πάρει 4 ή 5 παρατάσεις για το ΣΤΕ. Και η επόμενη που θα συνεδριάσει θα είναι τον Οκτώβριο του 2017. Πιστεύουμε ότι θα αποτρέψουμε αυτή την εγκατάσταση των αιωλικών πάρκων, τα οποία πραγματικά θα είναι για το νησί μας πολύ κακό αν συμβεί. Οι περιοχές είναι στο Πέταλο, είναι στην περιοχή της Πλούσκας και είναι και στο Μακροτάνταλο. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί, γιατί με το υπάρχον σύστημα, με την υπάρχουσα νομοθεσία για τις ανεμογεννήτριες, θεωρούμε ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία ανεμογεννήτρια με το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή για το νησί μας. Είναι όχι η απόφασή μας σε οποιαδήποτε απόφαση εγκατάστασής τους. Σήμερα θέλω να συζητήσουμε, παράδειγμα για τον τουρισμό που έλεγα, αν ένα τεράστιο αδειοδοτημένο ξενοδοχείο 28 πατωμάτων με 8.000 κλίνες, γιατί κατά τη στοιχεία σε κάτι τέτοιο αντιστοιχεί αυτό που πάει να γίνει στην αιωλική βιομηχανία, αν αυτό το συγκεκριμένο αδειοδοτημένο έργο το θέλει η κοινωνία της Άνδρου. Και στο έργο αυτό θέλω να προσθέσω στα 3 αιωλικά πάρκα του Ομίλου Κοπελούζου που είναι στην αίτηση των 4 νησιών μαζί. Είναι αυτό που έλεγα πριν που θέλω να εστιάσω. Το αιωλικό του Καμπανού που είναι 2 χρόνια νωρίτερα εγκεκριμένο και στο οποίο υπάρχει ενεκρεμότητη η προσφυγή που σας έλεγα από την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, το Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου, το Σύλλογο Εθελοντών Δασοπροσβεστών Άνδρου, που είναι κοντά μας και ο πρόεδρός του σήμερα, ο κ. Χαζάπης, και τον Κυνηγετικό Σύλλογο Άνδρου. Οπότε θα ήθελα η σημερινή εκδήλωση να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πόρισμα, ότι η ανδριωτική κοινωνία, όπως είπε και ο Δήμαρχος, δεν θέλει όχι μόνο το συγκεκριμένο έργο, δεν θέλει αυτού του είδους την εξωγενή επέμβαση στο νησί, που γίνεται από αλλού με κέντρα αποφάσεων που δεν είναι καν στο κράτος, όπως είπαμε. Απλοί αυτοί μεταφέρουν μια γερμανικά εκπορευόμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία με την οποία ξεκίνησα να συμφωνώ και έχω γυρίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, 180 μοίρες. Το έργο λοιπόν αυτό του Καμπανού είναι 120 ΜΒ, δηλαδή είναι διπλάσιο σε ισχύ και σε αριθμό ανεμογεννητριών από το έργο του Κοπελούζου. Είναι στο βόρειο κομμάτι του νησιού, είναι σε μια τελείως αδιατάρακτη περιοχή, η οποία έχει απίστευτα προτερήματα ούσα αδιατάρακτη, έχει καταπληκτική ακτογραμμή, έχει παρθένες παραλίες και είναι και ένα κομμάτι που είναι το χαρακτηριστικό προτέρημα της υπανάπτυξης εντός εισαγωγικών της Άνδρου και όλων των τόπων που έχουν ακριβώς αυτό το πρωτογενές, το παρθένο ακόμη. Άλλο αυτή η καταπληκτική προσπάθεια που γίνεται με τα μονοπάτια της Άνδρου, είναι κοντά μας και η κυρία Καραγιάννη από το Άνδρος Ρούτς, βασίζεται σε ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν το οποίο έχει ακριβώς αυτή τη σφραγίδα του αδιατάρακτου. Οπότε θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι ομιλητές και ο κύριος Χριστοφορίδης για αυτήν την υπόθεση που την ξέρει πολύ καλά και ο κύριος Καλτσής που γνωρίζει την αντίφαση μεταξύ αυτής της θερατώδους επέμβασης και της ορνηθοπανίδας αρπακτικών, προστατευόμενων αρπακτικών της περιοχής. Για να πω και κάτι ελληνικό, δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ. Η γλώσσα μας με μία λέξη τα λέει όλα. Όταν κάτι είναι τεράστιο, έχει αμέσως και το ποιοτικό χαρακτηριστικό, το αρνητικό, έτσι. Τεράστιο. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε πάρα πολύ. 100 μέτρα κατασκευές επί 10, επί 100, επί 150, επί 200, όσο του συμφέρει, συμφέρουσα ικανότητα που είχα πει, δεν θα οδηγήσουν παρά σε μία ισοπαίδωση. Ομοιογενοποίηση, βιομηχανοποίηση, ισοπαίδωση. Ενός τόπου, όπως τα νησιά, που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία και δεν αντέχουν τέτοιου είδους επεμβάσεις. Ένα πολύ ανησυχητικό παράδειγμα. Είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές ότι ζητάμε την ακύρωση από τον Υπουργό
μιας υπουργικής απόφασης για να πετύχουμε κάτι. Και ο Υπουργός λέει σαν απάντηση ότι θα σεβαστώ την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δυστυχώς αυτό που γίνεται απέναντί μας στην ΕΒΗ αυτή τη στιγμή, η οποία υπόκειται πέραν αυτού που βλέπουμε όλοι από το καράβι, δηλαδή τις 300 τόσες ανεμογεννήτρες παλαιού τύπου, οι οποίες πιστέψτε με είναι παιχνιδάκια μπροστά στις καινούργιες, μέσα στην προστατευόμενη περιοχή της Όχης έχουν αδειοδοτηθεί 900, τα ξέρει καλύτερα ο κ. Χριστοφορίδης που χειρίζεται και αυτήν την υπόθεση. Δηλαδή μιλάμε για πλήρη ανέρεση της περιοχής, όχι προσβολή του προστατευόμενου και των χαρακτηριστικών που καθιστούν μια περιοχή προστατευόμενη. Και ενώ σε αυτή την υπόθεση υπάρχουν τα αδιάσυστα στοιχεία για το απαράδεκτο αυτής της επέμβασης, με γνωμοδότηση της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κατακεραυνώνει ως παράνομο και απαράδεκτο το έργο, δυστυχώς αυτό συνεχίζεται παρά την εκκρεμούσα απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Το Συμβουλίο Επικρατείας πρέπει να δώσει και αναστολή εργασιών για να είμαστε προστατευμένοι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να δικάσει. Γιατί οι επενδυτές εντός εισαγωγικών, και τα εισαγωγικά είναι σημαντικά γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν κανένα ρίσκο, το ρίσκο το παίρνουμε όλοι εμείς που πληρώνουμε μετά τα ΕΤΜΕΑΡ και όλα αυτά, εκ του ασφαλούς εκείνοι κερδίζουν. Ένα άλλο θέμα που δεν θα το συζητήσουμε σήμερα γιατί θα φύγουμε από το θέμα που είναι για μένα αυτό που έλεγα και στον έπαρχο και γελούσαμε σήμερα. Θέλω να δούμε για ποιον χτυπάει ο καμπανός, που λέει και η τέτοια. Και η απάντηση εμένα είναι ότι για όλους μας χτυπάει ο καμπανός, γιατί αυτό που γίνεται στην Εύβοια θα γίνει μετά στον καμπανό, μετά θα γίνει πιο νότια στην Άνδρο, μετά θα γίνει στα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια. Γίνεται σαν μια μεταδοτική ασθένεια που θα ισοπεδώσει και θα ομογειοποιήσει τα πάντα. Δεν ασχολούμαι προσωπικά και τόσοι άλλοι άνθρωποι αξιόλογοι που έχω γνωρίσει τόσα χρόνια σε αυτόν τον αγώνα, επειδή πιστεύουμε στο αποτέλεσμα αυτό καθεαυτό των ενεργειών μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ειδοπαθείς. Δεν πιστεύω ότι μας είναι αδιάφορο το να πετύχουμε, το να σταματήσουμε αυτή την ιστορία. Αλλά πιο σημαντικό από το να πετύχουμε κάτι είναι να είμαστε συνεπείς με αυτό που πιστεύουμε. Να μην παρετούμαστε από το να κάνουμε την αλλαγή καταρχήν μέσα μας. Το αν τελικά τα καταφέρουμε ή όχι δεν έχει τόση σημασία. Σημασία έχει ότι ο κόσμος δεν θα αλλάξει άμα τον αλλάξουμε προς τα έξω, αλλά αν αλλάξουμε πρώτα τον εαυτό μας. Και αν είμαστε συνεπείς με τον εαυτό μας, και τόσα χρόνια, όσες φορές και να έχω επαναπροσδιορίσει τη θέση μου, να έχω αντικρούσει κατηγορίες ότι έχω καταντήσει μονομανής και ότι έχω τέλος πάντων μονόπλευρη θεώρηση, κάνω 2-3 βήματα πίσω, ξαναβλέπω την αφετηρία μου που έκανα δωρεάν μελέτες για να μπουν νεολικά πάρκα, γιατί θεωρούσα ως περιβαλλοντολόγος ότι κάνω κάτι καλό για το περιβάλλον. Παίρνω πίσω λοιπόν τα βήματά μου, τα ξαναακολουθώ και επιβεβαιώνω πάντα ότι έχουμε δίκιο με αυτή την αντίδραση και κάνουμε πολύ σωστά που αντιδρούμε. Να καλέσω πρώτα τον κύριο Χριστοφορίδη να μας πει 5 πράγματα για το θέμα του καμπανού, για να υπάρχει μια συνέχεια στο θέμα που θέλω να εστιάσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο, είναι προγενέστερο, μεγαλύτερο και είναι αυτό που θα αρχίσει την ιστορία της Κυκλάδας. Μιλάμε για τεράστιο πράγμα, 1.800.000 κυβικά εξκαφές. Δεν έχει ξαναγίνει στο όλο το χώρο του Αιγαίου τέτοιο πράγμα. Δηλαδή θα είμαστε πέραν της Εύβοιας, που γίνεται ήδη δυστυχώς. Κάτι αντίστοιχο. Είμαι άνθρωπος που λατρεύει τον άνεμο. Στην κυριολεξία τώρα δεν θα μπορούσα να ζήσω υπό συνθήκες άπνοιας, αλλά ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι στο όνομα του άνεμου θα έρθουν κάποιοι πονηροί να βιομηχανοποιήσουν, να μας φορτώσουν μια βαριά βιομηχανία, διότι περί αυτού πρόκειται, μια βαριά βιομηχανία, να βιομηχανοποιήσουν τα εκπληκτικά ελληνικά τοπία, την ποικιλία και την φιλική προς τον άνθρωπο κλίμακα, την έχει συνέστη και ο εθνικός χωροτάκτης. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα διανοηθούν να κάνουν τα νησιά γλάστρες για μεταλλικά σπαράγγια. Ποτέ δεν διανοήθηκα ότι σε λατοσκεπείς, ας πούμε, κορυφογραμμές Βρετανίας θα ξυρίσουν δάσος για να φυτέψουν ερμογίντριες. Δάσος, το κατά κυρίω λεξία πράσινο, η πιο βέβαια καταβόθρα του διοξιδίου του άνθρακος. Το αιχμηρό νομικό εργαλείο, που καταρχήν πρέπει να πούμε ότι σε όλη την Ευρώπη έχει γίνει την τελευταία 20 ετία κοσμογονική αλλαγή της νομοθεσίας, της ενεργειακής, της χωροταξικής, της περιβαλλοντικής, ίσα ίσα για να μπορέσουν να κινηθούν οι αγορές για τις αιωλικές εγκαταστάσεις και τις λεγόμενες, αυτό το ιδεολόγημα της πράσινης ανάπτυξης. Πράσινη ανάπτυξη, κύριε, δεν υπάρχει. Όλες οι αναπτύξεις είναι μαύρες. Μερικές ενίοτε επιβοηθούνται από λευκές ανεμογεννήτριες. Αλλά δεν υπάρχει πράσινη ανάπτυξη. Αυτό είναι, ξεχάστε το. Όπως θα ξεχάσετε, εάν περάσει ο ενεργειακός σχεδιασμός για τα νησιά και τον υπηρετικό χώρο, αλλά μιλάμε για τα νησιά γιατί εδώ ζούμε,
Ξεχάστε τα τοπία, αποχαιρετήστε ανεπιστρεπτή. Ανεπιστρεπτή, το τονίζω. Θα τα πούμε στη συζήτηση μετά, θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Το εχμηρό νομικό εργαλείο στην Ελλάδα ήταν το χωροταξικό, το ειδικό χωροταξικό εθνικό επίπεδο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξεδόθη, αλλά οι εταιρείες το δώσαν έτοιμο για να υπογραφεί. Αυτό λοιπόν περιέχει διατάξεις εκ του αφανούς, εξόχως αντίθετες προς την επιστήμη της χωροταξίας, οι οποίες εκ του αφανούς προωθούν βιομηχανική συγκέντρωση αιωλικών εγκαταστάσεων στα πλέον παρθένα μέρη της Ελλάδας. Εκεί που φυσάει, μα εκεί που φυσάει είναι το βιογενετικό απόθεμα της Ελλάδας, στην Πίνδο και στα νησιά, στο Αιγαίο. Είναι τυχερός ο ελίτης που δεν θα αντιληφθεί η βιομηχανοποίηση του Αιγαίου. Ελπίζομαι να μην μπορέσει να γίνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο της Επικρατείας και τη νομική μας περιπέτεια, πρέπει όλοι να γνωρίζετε, πρέπει να σας πούμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας την τελευταία δεκαετία έχει μια σκανδαλωδώς ευνοϊκή νομολογία για τις αιωλικές εγκαταστάσεις. Αλλά τώρα τελευταία εξεδόθη μια απόφαση το 2016 που μας δίνει κάποιες ελπίδες. Εγώ ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω πώς τόσο μορφωμένοι άνθρωποι πιστέψανε, δεν ξέρω τι γίνεται, αυτό την αλληλεή προπαγάνδα ότι όταν φυτέψεις μια ανεμογέννητη είναι σαν να φυτέψεις ένα δέντρο. Γιατί περίπου αυτό μας λέει, ακούω τώρα 20 χρόνια. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα τελειώσω κλείνοντας λέγοντας εμείς, και όταν λέω εμείς εννοώ πολλούς, όπως τους Μαβίδες ανά την Ευρώπη, τους Αυγουστίδες ανά την Ευρώπη, εμένα, το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, έχουμε απολύτως πιστεί μετά από 17 χρόνια περίπου μελέτης ότι πρόκειται περί μιας βαριάς βιομηχανίας άχρηστης με την έννοια ότι δεν συμβάλλει σε αυτό που διαφημίζεται ότι συμβάλλει, δηλαδή στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής. Δεύτερον, ότι είναι μια βιομηχανία που την πληρώνουμε εμείς και την πληρώνουμε πανάκριβα. Και τρίτον, έχει συντριπτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις οποίες ακόμη μετά από 20 χρόνια τις μελετούμε. Έρχονται συνέχεια. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα και να κλείσω, ότι προχθές μόλις έμαθα εγώ που μελετάω 17 χρόνια από έναν επιχειρηματία που ειδικεύεται στη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, ότι κατά την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ο ρότορας είναι η φτερωτή, Αλέξ, η φτερωτή ρότορας είναι. Η φτερωτή, το πτερήγια, θεωρούνται, άμα την παρόδο της διάρκειας ζωής του έργου, έτσι, θεωρούνται επικίνδυνο απόβλητο. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να το μαζέψει και κατά το κοινοτικό δίκαιο να το πάει για επεξεργασία ή προσδιάθεση. Σας αφήνω να μαντέψετε, υπάρχει ένα μοναδικό εργοστάσιο στην Ευρώπη που ανακυκλώνει, όχι ανακυκλώνει, δεν ανακυκλώνεται αυτό το πράγμα, επεξεργάζεται προσδιάθεση. Μαντέψτε σε ποια χώρα βρίσκεται. Θα είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πορεία, ακόμα και στις δίκες στις οποίες χειριζόμαστε. Ευχαριστώ. Η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική οργάνωση 35 χρόνια τώρα, από το 1982, που ασχολείται με την προστασία των άγριων πουλιών και των τόπων που ζουν, των βιοτόπων των πουλιών. Αυτός είναι και ο λόγος που είμαστε σήμερα εδώ, σαν Ορνηθολογική Εταιρεία, καθώς η Άνδρος είναι μια περιοχή σημαντική για τα πουλιά, φιλοξενεί σημαντικούς και πολύ ενδιαφέροντες πληθυσμούς πουλιών. Γι' αυτό και ένα μεγάλο μέρος της Άνδρου έχει χαρακτηριστεί ως ζώνη ειδικής προστασίας για την Ορνηθοπανίδα, είναι δηλαδή περιοχή Natura για τα συγκεκριμένα για τα πουλιά. Η Ορνηθολογική συμμετέχει και στις δύο, όπως είπε ο Αλέξανδρος, προσφυγές που έχουν γίνει για αιωλικούς σταθμούς στην Άνδρο και στην Βόρεια Άνδρο, στην περιοχή του Καμπανού και για τα αιωλικά του Κοπελούζ, όπως τα αναφέρουμε εδώ πέρα. Και αυτό γιατί μεγάλο μέρος αυτών των αιωλικών πάρκων είναι είτε μέσα στην προστατευόμενη περιοχή, είτε σε άμεση γειτνίαση. Αλλά πέρα από αυτό, η άποψή μας είναι, που στηρίζουμε σε πολλές περιπτώσεις, είναι ότι περιοχές που είναι σημαντικές για τα πουλιά και έχουν μεγάλη φυσικότητα, πρέπει να υπάρχει μια αντιστοιχία στα έργα που γίνονται. Και τα συγκεκριμένα έργα δεν έχουν καμία αντιστοιχία ούτε με την κλίμακα, ούτε με το μέγεθος της Άνδρου. Εδώ από το 2006 που ασχολείται η Ορνηθολογική πιο εντατικά με το θέμα, έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Μας κατηγορούν ότι καθυστερούμε την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στον ΑΠΕ, όπως θα τις λέμε, ότι ρίχνουμε νερό σε αυτούς που υποφελούνται από τα ορυκτά καύσιμα. Ενώ εμείς αυτό που ζητάμε είναι να γίνει μια αυστηρή χωροθέτηση των αιωλικών των έργων ΑΠΕ και ειδικότερα των αιωλικών σταθμών που είναι η αιχμή των ΑΠΕ. Δηλαδή, αυτό που ζητάμε είναι σαν να λέμε, όταν έχεις ένα κρύωμα ή πονοκέφαλο, να μην παίρνεις αντιβίωση.
Δηλαδή να κάνεις μια σωστή χρήση ενός πράγματος που είναι θετικού. Δηλαδή τα φάρμακα είναι κάτι θετικό. Αλλά άμα έχεις κρύωμα και πάρεις αντιβίωση, προκαλείς αρνητικά αποτελέσματα. Αλλά αυτό είναι κάτι που ξέρουμε όλοι μας. Άμα έχουμε κρύωμα, δεν θα πάρουμε αντιβίωση. Αλλά άμα δεν πάρετε, δεν σας πει κανείς ότι είστε εναντίον, ότι καθυστερείτε την ανάπτυξη της φαρμακευτικής επιστήμης ή ότι θέλετε να έχουμε επιδημία. Επομένως, αυτό το πολύ απλό, γιατί πάντα υπάρχει αυτός ο αφορισμός σε όσους προσπαθούν να βάλουν λίγο τα πράγματα σε μια λογική σειρά. Η ορνηθολογική έχει προτείνει με επιχειρήματα και με μελέτη σε περιοχές που είναι σημαντικές για τα πουλιά, στις ζώνες ειδικής προστασίας, στις περιοχές Natura, να αποτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανικών αιωλικών πάρκων. Αυτό βέβαια δεν ακούστηκε από, από το κράτος. Έβγαλε αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, δηλαδή είπε πού μπορούν να μπουν οι ανεμογεννήτριες και ουσιαστικά είπε ότι μπορούν να μπουν σχεδόν παντού. Δεν έχει σημασία αν είναι ζώνες ειδικής προστασίας, αν είναι περιοχές προστατευόμενες ή φυσικές περιοχές. Ουσιαστικά επιτρέπει έργα όπως 111 ανεμογεννήτριες στην Νότια Σκύρο, 350 ανεμογεννήτριες σε Λέσβο, Χίο, Λίμνο, 150 ανεμογεννήτριες στη Μάνη. Αυτά είναι έργα τα οποία τα κυνηγάμε, που τα παρακολουθούμε και προσπαθούμε να τα αποτρέψουμε. Όπως σας είπα, ακούσαμε πάρα πολλά για αυτή την στάση που έχουμε, η οποία βέβαια είναι στάση προς το φιλική, είναι στάση για να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον της χώρας. Και αφού ακούσαμε πάρα πολλά, ξαφνικά έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014, μετά από πολλές καταγγελίες που είχαν γίνει, και στέλνει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, στη χώρα μας, και λέει ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των περιοχών Natura. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και μας λιδωρούσαν όχι και μόνο την ορνηθολογική αλλά και τοπικούς φορείς που συνεργαζόμαστε. Πρακτικά ήρθε και το επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα δεν έχει δώσει καμία πιστική απάντηση και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι το επόμενο βήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς αυτήν την κατεύθυνση, που πιθανότατα θα είναι πρόστιμο προς την Ελλάδα για μη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το έργο στη Βόρεια Άνδρο είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι σε μια περιοχή υψηλής φυσικότητας. Όπως είπαμε, είναι μέσα και πολύ κοντά στη ζώνη ειδικής προστασίας, δηλαδή εκεί που έχουμε τις φωλιές των μαυροπετριτών, που είναι πολύ σημαντικά, ένα είδος γερακιού πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, και των σπιζαετών. Οι επιπτώσεις που υπάρχουν στα πουλιά αυτά, στα αρπακτικά, εκτός από προσκρούσεις που συμβαίνουν συχνά σε περιπτώσεις αιωλικών, το κυριότερο για μας, πιστεύουμε, είναι η όχληση που υπάρχει. Τα πουλιά αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα στην ενόχληση. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα έργο το οποίο θα είναι επί 1,5 χρόνο, θα διανοίγονται δρόμοι και θα μπουν ανεμογεννήτριες, το πουλί κάποια στιγμή θα καταλάβει ότι εδώ πέρα δεν είναι πρόσφορο το έδαφος. Και πού θα πάει? Θα μου πείτε, θα πάει κάπου κοντά, σε ένα άλλο μέρος να φωλιάσει. Πού θα πάει, στην Νότια Εύβοια? Στην Νότια Εύβοια που έχει τελειώσει ήδη. Κανονικά από την Νότια Εύβοια πρέπει να περιμένουν τα πουλιά να έρθουν να βρουν στην Άνδρο και στα νησιά του Αιγαίου ένα πρόσφορο έδαφος, ένα καταφύγιο. Θα μου πείτε τώρα τι μας νοιάζει εμάς για τους σπιζαετούς, ποιος είναι ο σπιζαετός, ποιος είναι ο μαυροπετρίτης. Αυτό γινόταν αυτό περίπου ακούγαμε στην αρχή και πολλές φορές στη Σκύρο, όταν πήγαμε και υποστηρίξαμε αντίστοιχα μία αντίθεση στο έργο των 111 ανεμογεννητριών στη Σκύρο. Πολύ γρήγορα όμως, με προσπάθεια δικιά μας και τοπικών φορέων, ο κόσμος έμαθε τι είναι ο μαυροπετρίτης, έμαθε ότι στη Σκύρο αυτό το γεράκι έχει τη μεγαλύτερη αποικία στον κόσμο και ότι ο κόσμος από όλη την Ευρώπη, που δεν τα έχουν εκεί πέρα αυτά τα πουλιά και τους πιζαετούς, έρχονται για να δουν αυτά τα πουλιά. Η Άνδρος έχει λοιπόν και το υπόβαθρο και τη φυσικότητα, έχει και αυτό το... Έχει και άλλα προτερήματα, έχει το δίκτυο μονοπατιών, το υπόβαθρο να φέρει ποιοτικό τουρισμό, κόσμο ο οποίος θέλει να δει τη φύση, θέλει να δει φυσικότητα και δεν θέλει σίγουρα, σας το διαβεβαιώ και εγώ είμαι περιπατητής και με ενοχλεί η κεραία στην κορφή του βουνού, με ενοχλεί η κεραία της κινητής τηλεφωνίας και μου χτυπάει το μάτι. Έργα το ανεμογεννήσεων των 100-150 μέτρων δεν αποτελούν φυσικό τοπίο, δεν αποτελούν μέρος ενός ποιοτικού τουρισμού. Να σας πω, να παρατηρήσω το ετερόκλητο, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς οι άνθρωποι που εναντιωνόμαστε σε αυτό, είμαστε τελείως διαφορετικοί μεταξύ μας. Ακούστε μετά τον κύριο Παυλάκη, ακούσατε εμένα, θα ακούσετε και τον κύριο Καλτσί. Αυτό δείχνει μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή του όλου θέματος. Αυτό το θέμα μπάζει από παντού και τους μόνους που συμφέρει είναι τους επενδυτές και τους περί αυτών. Το 2014 μας ήρθε μια πρόσκληση από την Άνδρο και συγκεκριμένα από τον Αλέξανδρο Δωμαβή, που είναι και φίλος μου,
Στην πρόσκληση λοιπόν αυτή αναφερόταν η διοργάνωση μιας ημερίδας εδώ στην Άδρο και συνέχεια συγκεκριμένα στο Γαύριο. Πράγματι λοιπόν ήρθα, εκπροσώπησα τον σύλλογό μας στη συνάντηση αυτή και άκουσα τους επιστήμονες και πραγματικά κατάλαβα και κατανόησα το μεγάλο ζήτημα που δυστυχώς μας απειλεί. Και τότε πραγματικά προσκαλέσαμε την ομάδα των επιστημόνων εκεί στην Πάρο και μετά από δύο μήνες διοργανώσαμε μια ημερίδα, το αναφέρει και ο κύριος Μπιζάς πριν, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια διαδικασία. Σας μιλάω ειλικρινά, δεν ήταν τόσο εύκολο, γιατί πραγματικά αυτή η προπαγάνδα της πράσινης ανάπτυξης και ενέργειας είναι δύσκολο να ξεκολλήσει από το μυαλό των ανθρώπων που χρόνια τώρα αυτή η προπαγάνδα έχει περάσει. Η Πάρος είναι ένα μικρό νησί με ένα ανάγλυφο που αν καταστραφεί σημαίνει ότι καταστρέφεται και η οικονομία της. Όταν μιλάμε για λόφους 100 ή 200 μέτρων, καταλαβαίνετε τι θα συμβεί όταν μπουν όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες και η καταστροφή των μονοπατιών, χλωρίδας, πανίδας κτλ. Εμείς στην Πάρο είμαστε όλοι σύσσωμοι, φορείς, δήμος, επαρχείο, οι πάντες εναντίον αυτής της εγκατάστασης. Δεν θα αφήσουμε να πατήσει, συγγνώμη για την έκφραση, το όποιο μηχάνημα ή ανεμογεννήτρια στην Πάρο. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι. Το οργανωτικό κομμάτι έχει μπει σε μια διαδικασία δυναμισμού, γνώσης και ξέρουμε ακριβώς τι θα αντιμετωπίσουμε. Πρώτον, να σας πω πόσο έχει ανέβει στην εκτίμησή μου η τοπική αυτοδιοίκηση μετά από τις ενέργειες που έχω δει που έχετε κάνει. Εγώ θα απαντήσω ή θα προσπαθήσω να απαντήσω τώρα σε αυτούς που έκαναν κριτική στους Παριανούς και αυτούς που θα κάνουν κριτική σε εσάς. Θα σας αποκαλέσουν ότι είστε αφελείς και οπισθοδρομικοί και είσαστε εγωιστές και για να μην χαλάσει η θέα σας καταστρέφετε την Πτολεμαΐδα και καρκίνος από λιγνίτη και τέρατα και σημεία. Κύριοι, εγώ έχω ξεκινήσει την καριέρα, κυρίες και κύριοι, έχω ξεκινήσει την καριέρα μου σαν μηχανολόγος και μετά το γύρισα σε επενδυτική τραπεζική, δηλαδή είμαι άνθρωπος πιο πολύ με τις επιχειρήσεις παρά με το περιβάλλον ή με την οικολογία. Μπορώ να σας πω με το χέρι στην καρδιά ότι αυτό το αστιάκι με τις ανεμογεννήτριες και την αιωλική ενέργεια και την πράσινη ανάπτυξη είναι φούσκα και απάτη μεγαλύτερη από οποιαδήποτε χρηματοοικονομική φούσκα έχω δει εγώ στη δικιά μου επαγγελματική ζωή. Δηλαδή, ενώ πλασάρεται σαν ενέργεια ή σαν καθαρή ενέργεια ή σαν σωτηρία ή σαν οτιδήποτε, είναι ένας μηχανισμός επιβολής μη ανταποδοτικών φόρων. Δηλαδή, επειδή ανέφερε προηγουμένως ο Απόστολος την κεραία της κινητής τηλεφωνίας που χαλάει τη θέα. Η κεραία της κινητής τηλεφωνίας χαλάει τη θέα, αλλά παρέχει μια υπηρεσία, παρέχει κινητή τηλεφωνία. Η ανεμογεννήτρια δεν παρέχει κάποια τέτοια υπηρεσία. Όταν τη βλέπετε να γυρίζει όμορφα στο βάθος, μπορεί να νομίζετε ότι παράγει καθαρό ρεύμα. Δεν παράγει τίποτα σχετικό. Παράγει κουτουρού ρεύμα, τυχαίο ρεύμα, μεταβλητό ρεύμα, που για να ενσωματωθεί στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης χρειάζεται πανάκριβες και μπελαλίδικες παρεμβάσεις, χρειάζεται μονάδες παραγωγής αερίου, που δεν έχουμε. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε το καύσιμο ούτε τις μονάδες παραγωγής αερίου. Η Γερμανία, που είναι το κλασικό παράδειγμα με τις πολλές ανεμογεννήτριες, και η Δανία, στην πράξη έχουν πολλά αιωλικά, αλλά αυτό που κάνουν είναι ψάχνουν να βρουν για γείτονες για να απορρίψουν το αιωλικό ρεύμα. Και η μεν Δανία το κάνει στην Νορβηγία, όπου πουλάει το ρεύμα φτηνά και το αγοράζει ακριβά. Η δε Γερμανία απλώς ξεφορτώνεται το ρεύμα που μπορεί. Ο ίδιος ο κύριος Γκάμπριελ που ήρθε στην Αθήνα πέρυσι το καλοκαίρι είπε: εξάγουμε το 80% του αιωλικού ρεύματος. Αυτό που δεν είπε είναι ότι πληρώνουν για να εξάγουν το ρεύμα. Αυτό που θέλω να πω επομένως είναι: η Ελλάδα έχει ήδη 2.000 αιωλικά μεγαβάτ, αυτό είναι χοντρικά 1.000 ανεμογεννήτριες. Ενεργειακά είναι άχρηστες. Μας κοστίζουν σε επιδοτήσεις περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και εγώ προκαλώ οποιονδήποτε αιωλικό ή οπαδό των αιωλικών να μου πει πόσα κιλά λιγνίτη ή πόσα κυβικά εκατοστά φυσικού αερίου έχουν εξοικονομήσει αυτά τα 2.000 αιωλικά μεγαβάτ, 1.000 ανεμογεννήτριες που επιδετούμε με 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πληρώνουμε
και σε αντίθεση με την κινητή τηλεφωνία που παίρνουμε το κινητό όταν μιλάει, όταν χτυπάει, δεν παίρνουμε κάτι χρήσιμο από τις ανεμογεννήτριες. Είναι κεφαλικός φόρος. Μην αισθάνεστε άνετα. Μην αισθάνεστε άσχημα. Αν σας κατηγορήσουν ότι δεν ξέρετε και είσαστε εγωιστές και είμαστε εγωιστές και κοιτάμε το τομάρι μας και κοιτάμε το περιβάλλον και τον τουρισμό και την αξία στο σπιτιό, αυτό θα πούνε. Μας κοροϊδεύουν με ψεύτικα επιχειρήματα ώστε να έχουμε τύψεις και να μην αντισταθούμε. Πρόκειται για κοροϊδία. Δεν έχει καμία σχέση με ενέργεια. Έχει σχέση μόνο με επιδοτήσεις. Αυτά ακούγονται λίγο ακραία. Ζητώ συγγνώμη να ακούγομαι ακραία, αλλά ειλικρινά έχω στοιχεία που έχει ρίξει να τα δει. Δεν θα μπω στο κατά πόσο σωστά κάνετε που είστε κατά των αμμογεννητριών ή δεν είστε. Αυτό προφανώς για να είστε εδώ μέσα σας το έχετε δουλέψει και με τις υπόλοιπες και προηγούμενες ομιλίες σας έχουν βοηθήσει να το δουλέψετε ακόμα παραπάνω. Θα πω όμως ότι επειδή αυτή η διαδικασία της πάλης ενάντια σε αυτό το μεγάλο έργο που πάει να γίνει εδώ με όλες αυτές τις προεκτάσεις που ανέφερε προηγούμενοι ομιλητές έχει πολύ μεγάλη συνέχεια ακόμα. Και είναι ένα στοιχείο που οι επενδυτές οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία των έργων ΑΠΕ το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Γνωρίζουν δηλαδή ότι οι αντιδράσεις τοπικής κοινωνίας, ακόμα και όταν υπάρχουν, είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορέσουν να αντέξουν όλα αυτά τα χρόνια στα δικαστήρια, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με τις αλλεπάλληλες αναβολές, σε συνδυασμό με τι. Σε συνδυασμό με το ότι όταν κάποιο νομικό επιχείρημα σωστά προβάλλεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας και πάει να πέσει μια τέτοια άδεια για χύψη λόγους, υπάρχει δυνατότητα αυτή η άδεια να τροποποιηθεί. Να έρθει δηλαδή από την πίσω πόρτα πάλι και να ακολουθήσει ένας νέος γύρος πολυετής προσφυγών και αιτήσεων Συμβούλου της Επικρατείας. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και πάει να συμβεί και αυτή τη φορά με το συγκεκριμένο έργο του ομίλου Κοπελούζου. Συγκεκριμένα λοιπόν έχει κατατεθεί τροποποιητική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αυτό το έργο των τεσσάρων νησιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και γιατί έχει κατατεθεί από τον επενδυτή τέτοια μελέτη? Γιατί ακριβώς οι πλημέλειες της προηγούμενης απόφασης έχουν εντοπιστεί. Και έχουν εντοπιστεί και η άδεια θα έπεφτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Άρα λοιπόν, τι κάνει ο επενδυτής τώρα? Πάει να βελτιώσει αυτές τις πλημέλειες πριν γίνει το δικαστήριο, να βγει μια νέα απόφαση, έτσι ώστε ξανά εσείς να μπείτε σε μια διαδικασία, οι τοπικές κοινωνίες, να παρακολουθείτε μια πολυετή δικαστική διαμάχη. Αυτό είναι ένα όπλο που έχει ο χύψη επενδυτής με πολύ λίγα χρήματα στην αρχή, γιατί μόνο μια μελέτη του στοιχίζει. Και με ένα πολύ μεγάλο κέρδος που έχει να πετύχει στο μέλλον, τις επιδοτήσεις όπως ανέφερε και ο κύριος Παυλάκης, να κρατάει μια διαμάχη 7, 8, 10 χρόνια. Ήδη μετράμε 10. Αν γίνει αυτό, μπορεί να μετρήσουμε άλλα 3-4. Ο χρόνος κυλάει υπέρ του. Αλλά όμως η τοπική κοινωνία θα πρέπει πάντα να έχει στο μυαλό της ότι όσο περνάνε οι μέρες, οι μήνες και τα χρόνια, όσο επαναπάβεσαι, τότε θα έρθει η κατάλληλη στιγμή και θα έχεις χάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια που έχεις παλέψει και αυτό είναι κρίμα. Γιατί το γεγονός ότι πέφτουν οι άδειες σημαίνει ότι αυτοί που τις προσβάλλουν είχαν δίκιο. Αυτό είναι το βασικό. Και γι' αυτό αλλάζουν και κάθε φορά. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό που θα ήθελα να σας παροτρύνω, να δείξετε ζωηρό το ενδιαφέρον σας και στο μέλλον, να είστε ενεργοί για τον τόπο σας και γενικότερα να μπορέσετε να αντιληφθείτε και να μεταδώσετε το μήνυμα ότι δεν θα σας νικήσει κάποιος επειδή απλά διαθέτει χρήμα και άκρες σε διάφορα επίπεδα, γιατί και αυτά παίζουν ένα ρόλο πολύ συγκεκριμένο με αυτού του τύπου τις επενδύσεις. Αυτά ήθελα να πω. Δύναμη, αποφασιστικότητα και κατά τα λοιπά, επειδή είναι εξόφθαλμα τα λάθη και οι παρανομίες και οι πλημέλειες νομικές αυτών των πραγμάτων, που θα τα αναλύσουμε, αν θέλετε, και με συζήτηση και με επεξήγηση στην πορεία, θα καταλάβετε κι εσείς ότι αξίζει τον κόπο να συνεχίσετε. Στην καριέρα μου έχω ασχοληθεί με διάφορα έργα της βαριάς βιομηχανίας. Και επίσης τα τελευταία 20 χρόνια ασχολούμαι με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχω ασχοληθεί και με διαχείριση απορριμμάτων. Πολύ πρόσφατα ήρθα να μείνω μόνιμα στην Άνδρο, την οποία αγαπώ και στην οποία έρχομαι σε όλα τα καλοκαίρια της ζωής μου. Σήμερα, επ' ευκαιρία της συζήτησης αυτής και επειδή τα θέματα της ενέργειας με ενδιαφέρουν και η ΑΠΑ με ενδιαφέρουν και το μέλλον του πλανήτη με ενδιαφέρει και το θέμα της κλιματικής αλλαγής με ενδιαφέρει, ήρθα να ακούσω τη συζήτηση αυτή.
την τοποθέτηση αυτή. Με εξέπληξε ότι πρόκειται περί μιας πλήσης εγκεφάλου εναντίον στις ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν οπωσδήποτε κάποια θέματα. Το θέμα των επενδύσεων του Κοπελούζου και των άλλων δεν τα ξέρω, δεν τα έχω μελετήσει, δεν τα ξέρω εις βάθος. Πιθανώς να είναι πολύ μεγάλα, πολύ ευρείας κλίμακος η τοποθέτηση των ανεμογεννητριών αυτών, να είναι δηλαδή πάρα πολλές οι μονάδες, αλλά πρώτα απ' όλα άκουσα τρελά πράγματα κατά τη γνώμη μου, ότι δεν υπάρχει πράσινη ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη, ότι δεν πρέπει να τα πιστεύουμε αυτά, ότι η ανεμογεννήτρια δεν βγάζει τίποτα αλλά γυρίζει για να την πληρώνει κάποιος άλλος και τον ηλεκτρισμό που βγάζει τον πετάμε, ενώ το κινητό μέχρι τώρα κανένας δεν ήθελε τα κινητά, τις κεραίες των κινητών πουθενά, αλλά τους βολεύει γιατί βλέπουν το εγγόνι τους στην Αμερική ή μιλάνε με τη θεία τους στην Αυστραλία οποιαδήποτε ώρα. Έχω την αίσθηση και λυπάμαι ότι είναι μία ακόμα ελληνική πραγματικότητα, όχι σε όλα, και έχω την αίσθηση, γιατί έχω ασχοληθεί και με απορρίμματα, ξέρετε την ταλαιπωρία των απορριμμάτων της Άνδρου, δεν μας αρέσει πουθενά να γίνει τίποτα ποτέ για κανένα λόγο. Έχω ασχοληθεί με χιτά από το 2000 και είναι μία τεχνική λύση η οποία έχει γίνει σε πάρα πολλές μεριές και δουλεύει, εφόσον τη δουλεύει σωστά μετά. Δεν μπορούμε να λέμε σε όλα όχι. Το ίδιο και με τα φωτοβολταϊκά γίνανε, δεν τα ακούει κανένας, δεν τα βλέπει κανένας, δεν θέλουν καμία συντήρηση και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια κάθε μέρα, ακόμα και με λίγη συννεφιά. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η μη πράσινη ανάπτυξη, η πράσινη ανάπτυξη που δεν υφίσταται και είναι κατακριτέα? Προτιμάμε το πετρέλαιο, τη ρύπανση του πετρελαίου, προτιμάμε την οικολογική καταστροφή που έγινε στον κόλπο του Μεξικού, προτιμάμε να υπάρχει η Φουκουσίμα και το Τσέρνομπιλ? Γιατί προς τα εκεί πάμε, ηλεκτρική ενέργεια χρειαζόμαστε. Ποιος θα την παράγει, πώς θα την παράγουμε? Πρέπει να αποφασίσουμε σαν κοινωνία τι θέλουμε τελικά. Θέλουμε καθαρή ενέργεια, θέλουμε ενέργεια από τον άνεμο ο οποίος είναι δικός μας εδώ, ή θέλουμε να εισάγουμε πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία και από την Ιγυρία και από οπουδήποτε αλλού και να μεταφέρεται με τάνκερ και να υπάρχει ή να φέρουμε φυσικό αέριο και ανά πάσα στιγμή να μπορούν να κλείσουν οποιοδήποτε τρομοκράτης τον αγωγό και να μείνουμε χωρίς ενέργεια? Δεν μας αρέσουν τα φωτοβολταϊκά, δεν μας αρέσουν οι ανεμογεννήτριες. Τι θέλουμε τελικά σαν κοινωνία? Να έχουμε οι επόμενες γενιές να δουν την κλιματική αλλαγή να θεριεύει και να δημιουργήσει προβλήματα και στα φυτά και στο ζωικό βασίλειο? Οπωσδήποτε μπορεί να υπάρχει μία πιο λογική αντιμετάπιση των θεμάτων, αλλά αυτή η αρνητική ολιστική άποψη ότι δεν υπάρχει πράσινη ανάπτυξη και δεν θέλουμε καμία ανεμογεννήτρια και για να γίνουν έργα ένα έργο και να σκαφτούν 10 δρόμοι και να μπουν 5 ανεμογεννήτριες οι οποίες θα δουλεύουν για 10 χρόνια μετά, τι ενοχλεί το έδαφος? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα? Αυτά ήθελα να πω, προβληματισμούς για να μπορέσετε, νομίζω, να μπορέσουμε όλοι να καταλάβουμε και τι πρέπει να αποφασίσουμε για τη ζωή μας και το μέλλον μας και για τα παιδιά μας. Τόνισα, αν πριν δώσω το λόγο ξανά, τόνισα ότι θα ήθελα να συγκεκριμενοποιήσουμε στα έργα τα συγκεκριμένα. Δεν θα μιλήσουμε, είπα, έδωσα και το παράδειγμα του τουρισμού με τα ξενοδοχεία, για την αιωλική ενέργεια εν γέννη. Έχουμε δύο άδειες με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, οι οποίες έχουν τεράστια προβλήματα, όπως και να το δει κανείς, όπου και να θέλει κανείς να βάλει τη γραμμή.
Ακόμη και αυτός που λέει δεν θέλω όχι σε τίποτα, αυτός που λέει ναι μεν αλλά, αυτός που λέει πολύ ναι μεν, θέλω πάρα πολύ, αλλά όλοι έχουμε ένα αλλά. Δηλαδή βάζουμε κάποια όρια. Παράδειγμα, θα θέλατε εσείς, αν πιστεύετε ότι να μπει στο Παρθενώνα, θα βάζετε εσείς εκεί τη γραμμή, παράδειγμα. Άρα αυτά τα συγκεκριμένα έργα θα ήθελα να συζητήσουμε, που έχουν αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Γιατί η άλλη κουβέντα είναι τεράστια. Το θέμα της ενέργειας δεν είναι καθόλου απλό. Εγώ περιβαλλοντολόγος σπούδασα, αλλά είχα πριν εργοστάσιο. Οι άνθρωποι που είναι εδώ έχουν από όλες τις μεριές δει το θέμα και είναι, πιστέψτε με, ατέρμοτη αυτή η συζήτηση. Έχουμε όμως 52 ανεμογεννήτριες 100 μέτρων ύψους μέσα στην προστατευόμενη περιοχή στη Βόρεια Άνδρο. Έχουμε 27 ανεμογεννήτριες περί τάδε-τάδε στην Μεσαία Άνδρο. Εγκεκριμένες, έτοιμες να μπουν. Η τοπική κοινωνία θα συνυπολογίσει και το αν και κατά πόσο πιστεύει ότι αυτές θα σώσουν τον πλανήτη ή όχι. Εγώ έχω πιστεί 100% πως ούτε αυτές ούτε άλλες τόσες ούτε χίλιες θα τον σώσουν, γιατί είναι θέμα αναπτυξιακό, μεγενθυσιακό κουλτούρας. Άμα συνεχίζουμε να μεγενθύνουμε, ό,τι και να βάλεις βγάζει, δεν βγάζει, είναι ατελέσφορο. Απλώς χαλάς και μικροκλίματα επιπροσθέτως. Αλλά εγώ θέλω να μιλήσουμε για τον Καμπανό και για τον κύριο Κοπελούζο παρακάτω. Δηλαδή Γίδες, Βιτάλη, Βουρκωτή, Καλυβάρη. Υπάρχουν πεζοπορικές διαδρομές, υπάρχουν χωριά, υπάρχουν άλλες χρυσής γης που πλήττονται, αναιρούνται με αυτή την ιστορία όλη. Αυτό που θα μου έμενε σαν τίτλος της σημερινής κουβέντας ήταν το λογοπαίγνιο του Αλέξανδρου «Για ποιο χτυπάει ο Καμπανός». Η απάντησή μου για μένα είναι ότι δεν χτυπάει κανένα στην Άνδρο. Αυτή η συγκέντρωση, πέρα από το να μας δίνει μια ωραία βραδιά και λίγο αέρα, δείχνει την ανυπαρξία μας σαν ενεργούς πολίτες. Ίσως να καταλογίσω την έλλειψη ενδιαφέροντος ίδια για την κοινωνία, που δεν ανταποκρίθηκε, αλλά και στους διοργανωτές ότι δεν την κινητοποίησαν. Η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να έχει γεμίσει Άνδρος αφίσες, Fave Golan, βομβαρδισμό καθημερινό των κινητοποιήσεων. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα δείχνει ότι ή η κοινωνία έχει απάθεια ή δεν κινητοποιήθηκε. Μας μίλησε από την Πάρο και ο Μπιζάς και ο Μητροπάνης για 200-150 άτομα. Εδώ πέρα είμαστε εμείς και εμείς, αν εξαιρέσουμε τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες, ποιοι είναι οι ανδριώτες. Μας μίλησαν στην Πάρο ότι έχουν γίνει επιτροπές από Δήμο, Επαρχείο, Εκκλησία, πολιτιστικούς φορείς κτλ. Αυτά εδώ που είναι. Μας είπε ο κ. Σταθάκης ότι θα σεβαστεί το Συμβούλιο Επικρατείας. Για το Συμβούλιο Επικρατείας αφιβάλλω αν έχει πάντα ανεξάρτητη και απαρέμβατη πολιτική. Αν υπήρχε, θα είχε καταργήσει τον έμφυα τη σταυματικό, τα μνημόνια, τη μείωση των συντάξεων, των μισθών κτλ. Τα οποία δεν έχουν γίνει. Δεν είμαι δηλαδή ότι αισιόδοξο ότι περιμένω το Συμβούλιο Επικρατείας ότι θα είναι μια δίκη και αμερόληπτη λύση και θα είναι η λύση. Για μένα το θέμα είναι κινητοποίηση των πολιτών ενεργά. Αυτό που είπαν στην Πάρο και αλλού, ότι να μην πατήσει καμία εδώ ανεμογεννήτρια. Γιατί όταν δούμε τα τέρατα να έρχονται, να τις μεταφέρουνε, όταν τα δούμε να υψώνονται, νομίζω είναι 5 ή 6 λευκοί πύργοι σε ύψος. Αν έχετε πάει στη Θεσσαλονίκη, το ξέρετε ποιοι είναι, πόσο είναι ο λευκός πύργος. Δέστε το αυτό 6 φορές ή 5 πόσο είναι. Όταν δείτε τα βουνά να έχουν καταφαγωθεί από τις μπολντόζες για να στηθούν τις μετένιες βάσεις, τότε θα καταλάβουμε τι είχαμε. Το νησί, η Άνδρος, το Αιγαίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Υπάρχει από τους ομερικούς χρόνους και από πριν, από το γνωρίζει η κοινωνία. Δεν μπορεί να καταλυστευτεί έτσι. Δεν έχουμε δικαίωμα σε επόμενες γενιές να τα ρημάξουμε. Σε τίνος βωμό κέρδους. Σε ποιους. Σε αφιλεγόμενους. Σε ομίλους. Τι θα εισπράξει η κοινωνία. Που για μένα και να εισπράξει εδώ ένα ρεύμα. Αυτό δεν μπορεί να πουληθεί. Δεν είναι καθρεφτάκια οι θαγενείς της Άνδρου και των νησιών να εισπράξουν ατέλεια από το ρεύμα και για να έχουν ανεμογεννήτριες. Με ποιο δικαίωμα εμείς θα τις εγκαταστήσουμε εδώ. Θέλω λοιπόν, αν πρέπει να μείνει κάτι, είναι μια ενεργή κινητοποίηση, μια ένωση της τοπικής κοινωνίας ενεργά, μια σύσταση ομάδας επαρχείου Άνδρου, Δήμου Άνδρου, όλων των φορέων, δυναμική αντίδραση, συνεχής πόλεμος για να μην γίνουν αυτά τα πράγματα. Έχω δει στο διαδίκτυο κυκλοφορεί μια ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αυτή να κινητοποιηθεί, να μεγαλώσει και να πάει όπου πρέπει. Και το θέμα είναι, πέρα από την κινητοποίηση, είναι και πολιτικό.
στην υπάρχουσα πολιτική διακυβέρνηση και στην μεθεπόμενη που θα υπάρχει, στην επόμενη, αν αλλάξει. Αν δουν ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι, δεν θα τα ότα των δεν θα υδρώνουν. Μόνο έτσι εισπράττουν την αντίδραση, πολιτικά βλέποντας πραγματική ενεργή κινητοποίηση. Τα υπόλοιπα είναι για να βρισκόμαστε εδώ και να απολαμβάνουμε τις βραδιές. Θέλω να συνδεθώ, να συνδέσω μάλλον τη δικιά μου τοποθέτηση με του Γιάννη προηγουμένως, ότι δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε ουσιαστικά ποιος είναι ο ρόλος μας, πέρα από το να ακούσουμε και να ενημερωθούμε. Δηλαδή η κινητοποίησή μας σε τι θα αποσκοπεί. Ο Κοπελούζος και τέλος πάντων όλοι αυτοί οι επενδυτές εντός εισαγωγικών έχουν βρει ένα έξυπνο τρόπο. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, αυτοί ούτε να κινητοποιήσουν ούτε τίποτα. Κάνουν αυτές τις τροποποιήσεις και τις προτάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να μην πω καμιά κουβέντα τέλος πάντων για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων το ελύσονται και έχουν βρει τρόπο, ας πούμε, για να πετύχουν το σκοπό τους. Εμείς δεν μπορούμε να βρούμε έναν έξυπνο τρόπο να ελιχθούμε. Και εγώ, ας πούμε, μπορώ να προτείνω τώρα ένα τρόπο, αλλά καλά λέει και ο Γιάννης, πρέπει να φτιάξουμε κι εμείς, ας πούμε, μια επιτροπή κρούσης, να την πούμε όπως είχαν κάνει στην Πάρο, που να συζητήσουμε, ας πούμε, ποιος ελιγμός είναι ο πιο αποτελεσματικός. Εγώ θα πω κάτι πολύ απλό. Για να ανεβούν αυτά τα μεγαθύρια, αυτές οι ανεμογεννήτριες πάνω στα βουνά, χρειάζονται τεράστιοι δρόμοι. Έτσι δεν είναι? Εδώ πέρα ξέρει ο καθένας που ζει στην Άνδρο πόσο δύσκολο είναι να βγει ένας δρόμος. Οι δρόμοι όλοι βγαίνουν παράνομα τη νύχτα με μπουλντόζες ιδιωτικές και μετά, αφού γίνει ο δρόμος, εντάξει, το ξεχνάμε, δεν γίνεται καμιά καταγγελία. Οι καταγγελίες μετά, ας πούμε, καλύπτονται και κουκουλώνονται, γιατί αυτή είναι και η κοινωνία, άλλη μια πλευρά της κοινωνίας μας. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να ανεβεί δρόμος απάνω στα βουνά. Πώς θα γίνει ο δρόμος? Ποιος θα δώσει την άδεια να γίνει ο δρόμος? Κύριε Δήμαρχε, εσείς θα ξέρετε αυτά. Δηλαδή, υπάρχει πολεοδομία, υπάρχει κάτι, υπάρχουν αρχές. Πώς θα γίνει ο δρόμος, ας πούμε? Όλα θα τα ισοπεδώσουν και τους νόμους και τις πολεοδομίες για να βγάλουν τους δρόμους απάνω στα βουνά? Πώς γίνεται, ρε Αλέξανδρε? Πώς θα φτάσει η Νταλίκα εκεί απάνω, που ξέρουμε ότι είναι τεράστια? Εφόσον λοιπόν χρειάζονται δρόμοι και εφόσον πρέπει κάποιος να τους φτιάξει τους δρόμους, μπορεί να υπάρχει και κάποιος που θα τους χαλάει τους δρόμους ή που δεν θα αφήσει να φτιαχτούν οι δρόμοι. Να είναι ένας έξυπνος τρόπος να ελιχθούμε. Να μην βρεθούν ποτέ οι δρόμοι να φτάσουν απάνω στο σκοπό που θέλουν οι Νταλίκες. Ένα παράδειγμα λέω. Αν φτιάξουμε λοιπόν μια ομάδα κρούσης ή μια ομάδα τέλος πάντων που θα κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή θα προσπαθήσει να σκεφτεί έξυπνους τρόπους. Τώρα, όταν τρέχουμε, εμείς οι πολίτες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μπορούμε να ενημερωνόμαστε, να παρακολουθούμε. Τι να κάνουμε εμείς? Πάμε να πιάσουμε το σταθάκι από το γιακά, αφού ξέρουμε αυτοί είναι ξεπουλημένοι. Ό,τι και να σας πούνε, κύριε Δήμαρχε, και ό,τι και να υποσχεθούν, θα κάνουν το αντίθετο. Εδώ τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Μας έχουν κοροϊδέψει μες στα μούτρα μας. Δεν νομίζω. Δηλαδή, ο νόμος δεν πρόκειται να μας βγάλει στο αποτέλεσμα που θέλουμε εμείς. Εμείς πρέπει να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Και με το θέμα των δασών, το είχα πει, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ άλλο. Προτείνω να κινηθούμε έξυπνα και να ελιχθούμε για να μην τους περάσει αυτό που θέλουν να κάνουν. Όταν πρώτο ήρθα στην Άνδρο ως περιβαλλοντολόγος, έχοντας υιοθετήσει αυτή ακριβώς τη θεώρηση, και όταν είχα έρθει είχα υπάρξει επιχειρηματίας και μπορούσα και τότε να καταλάβω και το τεχνικό εκτός του ακαδημαϊκού τμήματος, έκανα δωρεάν μελέτες για να μπουν ολικά στην Άνδρο. Τόσο ήμουν απεπισμένος κι εγώ ότι αυτό το πράγμα είναι καλό. Λοιπόν, δύο τι να συμβαίνουν. Ή στην πορεία αυτά που διαπίστωσα στέκουν και αποδόμησα αυτό το φαντασιακό με επιστημονικό τρόπο, ή έχω παραφρονήσει. Κάνοντας αυτή την αυτοκριτική συνέχεια που σας λέω σε τακτάχρονα διαστήματα, στηρίζεται το τέτοιο. Και στηρίζω την άποψη ότι δεν έχω παραφρονήσει, αλλά αυτή η ιστορία όλη είναι τρελή. Έτσι όπως πάει να εφαρμοστεί. Δεν μιλάμε για την αιωλική ενέργεια εν γέννη. Μιλάμε για την αιωλική ενέργεια ως κύριο συστατικό ενός κεντρικού δικτύου. Δηλαδή ότι ξανασχεδιάζεις όλο το ενεργειακό σύστημα μιας χώρας, όχι μία, 45. Οι Γερμανοί έχουν καταφέρει αυτό που δεν μπορούσε καμία βιομηχανία να φανταστεί. Εξήγαγαν την νομοθεσία. Εξήγαγαν την νομοθεσία σε 45 χώρες, ακριβώς κομμένοι και ραμμένοι στα βραχυχρόνια δικά του συμφέροντα. Γιατί το να ξαναφτιάξει όλο το δίκτυο της Ευρώπης και να τρέξει το ρεύμα στα υδροηλεκτρικά βόρεια για να τοποθετήσει κάπου, να ανοίξει το πλεόνασμα για να το πηγαίνει πάλι κάτω, είναι πολλά 3 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, αυτό θα βλάψει και την ανταγωνιστικότητα της ίδιας ευρωπαϊκής οικονομίας, ο σύνολό της, όχι μόνο της περιφέρειας σε πρώτη φάση. Οπότε κρατήστε το ότι ξεκίνησα κι εγώ έτσι και με γνώση και συνέστηση και ενσυναίσθηση γύρισα. Τώρα στο θέμα το τι κάνουμε. Το τι κάνουμε για μένα είναι θέμα του καθενός μας.
Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί εγώ να πω στον Κάρολο τι θα κάνει, ή ο Κάρολος να πει σε μένα, ή εγώ στον Γιάννη, ή ο κ. Παυλάκη σε μένα. Ο καθένας είναι ένας άνθρωπος. Δεν θα λέμε όλοι ναι, όλοι όχι, λες και είμαστε εδώ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όλες καλές οι ΑΠΕ ή όλες κακές οι ΑΠΕ. Ή θα αντιδράσω με το επίπεδο αντίδραση ή το άλλο. Αυτό είναι υποκειμενικό καθένας. Το θέμα είναι να βρίσκεται μια κοινωνία σε ζήμωση, μια κοινωνία με άποψη. Και ο Γιάννης είναι απεσιόδοξος και εγώ είμαι απεσιόδοξος, αλλά δεν κρίνω από την προσέλευση. Κρίνω από το γεγονός ότι 10 χρόνια μετά, τι 10, ό,τι ξέρω πόσα είναι, πια έχω χάσει λογαριασμό, συνεχίζει να υπάρχει συζήτηση. Δεν έχουμε παραιτηθεί ακόμα τη συζήτηση και τη αντίδραση που προκύπτει από τη συζήτηση. Και αυτό δείχνει ότι μπορεί πολλά πράγματα, πολλοί δείκτες να είναι απογοητευτικοί, αλλά ακόμη κάτι γίνεται. Λοιπόν, συγγνώμη, κάνω κατάχρηση εδώ του χρόνου. Να σας πω έναν ορισμό της ανάπτυξης που διάβασα χθες. Γιατί εμείς παπαγαλίζουμε πάντα ανάπτυξη εξεσπερίας. Παθητικά. Εγώ όχι τώρα, από την εποχή του Βυζαντίου έχει αρχίσει αυτό το βιολί. Λοιπόν, είναι από τον Πάνο Γαλλιγά, αν το πει είναι όντως Πάνος, εδώ θυμάμαι. Η πραγματική ανάπτυξη συνίσταται εις το να εννοήσουμε τα ίδια μας τα στοιχεία εις την σπουδήν του εαυτού μας. Το να ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού πάμε είναι δικό μας θέμα. Δεν πρέπει να πάρουμε νομοθεσίες που ήρθαν απ' έξω και να τις παίρνουμε και να τις εφαρμόζουμε χωρίς να ξέρουμε τι μας γίνεται εδώ πέρα. Γιατί αυτό κάνουμε ακόμη. Και ακόμη και αν γλιτώσουμε από αυτή την τραπεζοκρατούμενη κατάσταση, το ενεργειακό μνημόνιο θα μας έχει μείνει. Γιατί είναι ενεργειακό μνημόνιο για τη χώρα αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε μελετήσει για να το πράξουμε, ούτε έχουμε κοστολογήσει το κόστος σε λεφτά, ούτε το έμεσο κόστος ότι θα συμβαίνει για τις έμεσες απώλειες, τίποτα. Ούτε το πόσο θα πλήξει την οικονομία μας. Έχουν φύγει όλα τα παιδιά στο εξωτερικό, αυτοί που δουλεύουν εδώ πληρώνονται 3,60 για να πάει σε μια εταιρεία να τσακριβίνει μετά το ρεύμα διπλάσιο και εμείς να μην ξέρουμε γιατί δεν είναι ανταγωνιστική. Α, γιατί δεν είναι. Την ωραία τάκα του Αλέξανδρου για ποιο χτυπάει ο καμπανός. Και θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα στον κύριο Έπακο, στον κύριο Λοτσάρη και στον κύριο Δήμαρχο, γιατί το συγκεκριμένο πάρκα των 120 ΜΒ, 57 ανεμογεννήτριες πόσες είναι στην Πολεοδυτική Άνδρο, στο Μαυροτάνταλο, που καταλαμβάνει όλη την περιοχή μετά το Καλυβάρι, δεν έχει ακόμα χαρακτηριστεί αν το θέλουμε ή όχι. Λέει ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή και ο Έπαρχος Πάρου και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου για φαραωνικά έργα, βιομηχανικά. Μιλάμε για ΒΑΠΕ, βιομηχανικές ΑΠΕ, δεν είναι ΑΠΕ όπως είναι ο κύριος, έτσι, πράσινη ανάπτυξη, κυβέρνηση κλίμακας κτλ. Ανθρώπινης κλίμακας, έτσι, ανθρώπινης κλίμακας που πρέπει να κάνεις, όχι φαραωνικά πράγματα. Και στην προκειμένη περίπτωση χαρακτηρίζουμε το μισό ακριβώς αιωλικό πάρκο που θέλει να εγκαταστήσει στην Άδρο ο Κοπελούζος, φαραωνικό, ΒΑΠΕ, δεν το θέλουμε και κουβέντα καθόλου και στη σημερινή συνάντηση για το θέμα του Μακροταντάλου. Και ρωτάω, να μπει ή να μην μπει. Το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Άρα είναι ΒΑΠΕ ή όχι. Άρα για μας τι πάει ο καμπανός. Το 2011 όταν ξεκίνησα την πορεία μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήμουνα παντελώς άσχετος. Τώρα είμαι μερικώς άσχετος. Κύριε Αυγουστή, μήπως γνωρίζετε αν υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο? Δεν υπάρχει. Ωραία. Εγώ θα ξεκαθαρίσω ότι έχω κάνει συγκεκριμένες ενέργειες και νομίζω ότι αφού το ανοίγουμε το θέμα, έχω κάνει συγκεκριμένες ενέργειες και θεωρώ ότι πρέπει αυτό το νησί να αποφασίσει τι θέλει. Και όχι μόνο για τις ανεμογεννήτριες. Είναι μια γενικότερη. Στο τέλος θα σας καλύψω, θα δώσω και συγκεκριμένη, δεν είναι πολιτική απάντηση, γιατί σε βλέπω να. Πρέπει να δούμε τι νησί θέλουμε.
Αυτό είναι ένα σύμπλεγμα αποφάσεων. Αν υποστηρίζουμε ότι θέλουμε, και έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις με πολλούς, την Άνδρο του πολιτισμού, της φύσης και του πρωτογενή τομέα, ουσιαστικά αυτό μέσα στο σχεδιασμό που θα έχουμε αποκλεί άλλες δράσεις ή περικλεί κάποιες δράσεις με συγκεκριμένα μεγέθη. Εγώ ξεκίνησα την αρχή και είπα ότι ποτέ δεν είμαι ένας άνθρωπος που υποστηρίζω το όχι σε όλα. Αλλά και προφανώς, κύριε Αυγουστή, όταν είμαι απέναντι στον κύριο Κοπελούζο, είμαι απέναντι και στον κύριο και στην επένδυση του Καμπανού, αν θέλετε μια ψυχολογική απάντηση, γιατί ουσιαστική δεν είναι αυτή που λέω εγώ, αφού ανεφαίνονται στο ίδιο μέγεθος. Και να σας πω γιατί δεν είναι. Να είστε καλά όλοι εσείς που έχετε αντιδράσει εγκαίρως, και να σας πω γιατί δεν είμαι. Παρόλο που η τοπική κοινωνία εμφανίζει ότι το θέλει. Το θέλει η τοπική κοινωνία, χωρίς να έχει πιθανόν συνειδητοποιήσει τι θα γίνει ή σε ποια έκταση θα γίνει. Εδώ το έχουμε συνειδητοποιήσει εμείς που είμαστε ιερετοί. Και πιθανόν το θέλει γιατί λέει θα πάρουμε, ας πούμε, αυτά τα ανταποδοτικά. Το ότι θα μπει μια ανεμογεννήτρια σε ένα οικόπεδο δεν μιλάει την καταστροφή που θα υποστεί, ας πούμε, οι γύρω ιδιοκτησιακές περιουσίες. Αλλά η ουσία είναι άλλη. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή σήμερα ζούμε το εξής οξύμορο. Να λέμε ότι ως Δήμος Άνδρου, ως Περιφέρεια του Αιγαίου, δεν θέλουμε τα λεφτά που θα έρθουν από τις ανεμογεννήτριες. Δεν θέλουμε, οι οικολόγοι οι ίδιοι που θέλουν μια πράσινη ανάπτυξη και μια ήπια μορφή ενέργειας, να είναι εξοργισμένοι και να είναι στα κάγκελα με αυτό που συμβαίνει. Και από πίσω ουσιαστικά κρύβεται ένα κράτος που μια ζωή τις μικρές κοινωνίες ποτέ δεν τις υποστηρίζει και δεν τους δίνει τη δύναμη που πρέπει να έχουν. Και τι εννοώ. Ο Δήμος καν δεν έχει έχει ο Δήμος, αλλά τουλάχιστον η περιφέρεια σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου ουσιαστικά μας ζητάει μόνο γνωμοδότηση. Αν εμείς δεν πρέπει ως τοπική κοινωνία να είχαμε αυτό το πράγμα να αποφασίσουμε τι θέλουμε και πώς το θέλουμε, πόσο μάλλον αυτοί που έρχονται και σου λένε από τη μια πια, να κάνεις μια μελέτη ποια είναι η φέρουσα ικανότητα, αλλά από την άλλη σου έρχεται στο χωροταξικό τον ΑΒΕ και σου λέει ότι αν είσαι διασυνδεδεμένος, όσα θέλεις βάλε. Άρα το πρόβλημα είναι κεντρικό. Και νομίζω ότι η αντίδραση πρέπει να ξεκινήσει από τις μικρές δικές μας τοπικές κοινωνίες και να φτάσει μέχρι πάνω. Ορίστε. Με τι τρόπο. Νομίζω τον τρόπο τον έδωσε ο ίδιος ο Αλέξανδρος. Ενημέρωση υπάρχει. Ναι, βέβαια. Αυτό θα έλεγα. Πριν από όλα ναι, θα έπρεπε να υπάρχει μια ενημέρωση. Είναι με το μάτι της ανεμογεννήτριας, έτσι. Αν καθόμαστε να φέρνουμε στο κλέντο αντιμετωπίσει, θα μπουν οι ανεμογεννήτριες, θα τις κοιτάξουμε και φιλοσοφούμε ακόμα. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Έμπρακτα. Μη βιαζόμαστε, γιατί κάναμε έμπρακτα και με το δημοψήφισμα και μας γύρισαν ανάποδα. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Να το δούμε. Εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει ενέργειες τόσα χρόνια και ουσιαστικά τους ξετρυπώνουν πράγματα δεξιά και αριστερά. Το πώς, εγώ δεν είμαι έτοιμος να σου το πω. Δεν είμαι έτοιμος να σου το πω. Και αυτό που γίνεται κάτω είναι μια μορφή αντίδρασης. Και αυτό που γίνεται σήμερα είναι μια μορφή ενημέρωσης. Θέλετε ενημέρωση, ωραία, μπορεί να ρωτήσετε τους ειδικούς. Άσε ρε Γιάννη με την Επιτροπή Αγώνα. Δεν θέλω ούτε διαβούλευση ούτε Επιτροπή Αγώνα πια σε αυτή τη χώρα. Εφόσον υπάρχει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο την κοινή γνώμη τη βγάζει εκτός, το Δημοτικό Συμβούλιο το βγάζει εκτός, το Περιφερειακό το ίδιο, είναι αδύνατον να δεχθούμε την οποιαδήποτε κατάσταση αιωλικού πάρκου. Και δεν καταλαβαίνω το λόγο που ο κύριος Αυγουστής το έχει ξαναπεί για το Δήμο, ότι ο Δήμος το θέλει ή δεν το θέλει. Από πού βγάζει αυτή την άποψη. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει 21 μέλη. Όταν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ψηφίσουν αυτοί που θέλουν να ψηφίσουν. Όμως εγώ προσωπικά δεν το θέλω. Και το είπα, με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο θεωρούμε ότι αυτό το ανεξέλεγκτο, αυτό το όπου θέλω τα βάζω για το νησί μας είναι επικίνδυνο και καταστροφικό. Το θέμα της γνωμοδότησης, παρότι είναι προσβλητικό να είναι απλά γνωμοδότηση, έχει την ουσία του. Και όσο αναβάλλεται και ξανααναβάλλεται του καμπανού, είναι σαν από την τελευταία φορά που δεν δόθηκε τέτοια γνωμοδότηση. Θυμάστε τι έγινε, τώρα μην λέμε τώρα. Ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα τι κάνουμε. Επειδή έχει πάει για τον Οκτώβριο γι' αυτό, 4 Οκτωβρίου είναι αυτό, 18 είναι του Κοπελούζου, υπάρχει ευκαιρία μέσα στο καλοκαίρι να ξαναγίνει μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άμα θέλετε να δούμε κι εμείς, φέρτε, ας έρθουν και εταιρείες. Να γίνει αυτό και να πάρει θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έστω και γνωμοδοτική. Έχει την αξία της. Ναι, επειδή εκκρεμεί ένα ερώτημα που έθεσε ο αγαπητός κύριος που κατέθεσε τον αντίλογό του εδώ, και επειδή τα χρώματα μας μπερδεύουν, δεν θα περιοριστούμε στα χρώματα, μαύρη ανάπτυξη, πράσινη ανάπτυξη.
Να απαντήσουμε λοιπόν, γιατί τέθηκε ένα πρόβλημα. Τι θέλουμε? Δεν ξέρω τι θέλετε εσείς όλοι. Θα σας πω τι θέλω εγώ. Εάν είναι να βιομηχανοποιηθούν τα πλέον παρθένα τοπία της πλέον μακράν της ωραίτερης χώρας του κόσμου, χωρίς λόγο, χωρίς αντίκρισμα, εάν είναι να πληρώνουμε και από την τσέπη μας τους λεγόμενους επενδυτές και μάλιστα πανάκριβα, και μιλάω για ανεπιστρεπτή αποχαιρετισμό στα τοπία μας, διότι πρέπει να σας πω ότι κανείς δεν λέει το ζήτημα της αποκατάστασης, έτσι. Υπάρχει κανένας από εσάς που πιστεύει ότι θα μπουν, ας πούμε, 20.000 ανεμογέννητες, ας πούμε ας περιορίσουμε στην Άνδρο, 200 ανεμογέννητες, 300, 200. Πιστεύετε μετά από 25 χρόνια θα έρθουν οι εταιρείες να τις μαζέψουν, να τις αποξηλώσουν? Υπάρχει τέτοια ψευδαίσθηση στον κόσμο? Ότι κάποιος, το κράτος, το ελληνικό κράτος με τα σημερινά δεδομένα οικονομικά, νομίζω ότι σε 50 χρόνια δεν θα έχει χρήματα αποξηλώσεις. Επομένως, ποιος το πληρώσει, αν αποξηλωθούν ποτέ αυτά που εγώ σας λέω, θα μείνει με τα βιομηχανική σκουριασμένη πρίκα. Μαζί με τα επικίνδυνο απόβλητο τυφτερότυπο που σας είπα προηγουμένως. Κανείς δεν πρόκειται. Επομένως, μιλάμε για αποχαιρετισμό διαπαντός των τοπίων στα οποία διαδραματίζει τη βιωτική μας περιπέτεια. Εάν είναι λοιπόν να συμβούν όλα αυτά, εγώ προσωπικώς, ως Γιώργος Χρυσοφορίδης, προτιμώ το Λιγνίτη. Στο κάτω-κάτω της γραφής είναι και εθνικός φυσικός πόρος. Και ξέρετε και για ποιο άλλο λόγο? Διότι εμείς, μολύνιμος Ελλάδα, που μας βάλανε όλο το κοινοτικό δίκαιο να έχουμε όλες τις ίδιες υποχρεώσεις. Το ίδιο εγώ μολύνω, το ίδιο η Γαλλία, το ίδιο η Πολωνία, το ίδιο η Γερμανία. Γιατί έχουμε όλες τις ίδιες υποχρεώσεις? Και να σας πω και κάτι άλλο. Όχι μόνο δεν μολύνουμε το ίδιο, αλλά εμείς ως Ελλάδα συμβάλλουμε με τον πλέον αποτελεσματικό και φυσικό τρόπο στη συγκράτηση του φαινομένου θερμοκηπίου. Πώς? Μα έχουμε δάση, αναλογικό συμπίνει με την επικράτειά μας, που οι Ευρωπαίοι ούτε στον όνειρό τους δεν τα βλέπουν, γιατί τα ξυρίσαν το 18ο αιώνα για να εκβιομηχανιστούν και για να μας πουλάνε από σεσουάρ μέχρι γερμένα υποβρύχια. Και να σας πω και κάτι, και μέχρι και ανεμογεννήτριες. Εάν κάποιος μου αποδείξει ότι έκλεισε ένα συμβατικό εργοστάσιο, τόσες ανεμογεννήτριες φυτέψαμε διάολες στον πλανήτη, δεν έκλεισε κανένα συμβατικό εργοστάσιο. Όταν θα κλείσει, τότε θα έχουν δίκιο οι κάτοικοι της Πτολεμαϊδας που είναι εχθροί μας, γιατί κανένας δεν τους έχει πει ότι όχι μόνο δεν θα κλείσει. Όσες ανεμογεννήτριες βάζεις φωτοβολταϊκά, αυτές τις διαλείπουσες μορφές ενέργειας, άλλα τόσα συμβατικά εργοστάσια γίνονται για να τα υποστηρίζουν. Όταν λοιπόν θα κλείσει ένα συμβατικό εργοστάσιο, εγώ θα είμαι υπέρ των ανεμογεννητριών. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Πείτε μας ένα που έκλεισε. Λοιπόν, κάνετε λάθος. Θα κάνω εγώ τον αντίλογο. Θα κάνω εγώ τον αντίλογο, γιατί είμαι υπερβολικό. Ωραία, υπάρχει κάποιο υπερβολικό. Αυτά που λέτε ατεκμηρίωτα. Πείτε μας ένα εργοστάσιο που έκλεισε. Όλα τα πυρηνικά της Γερμανίας θα κλείσουν. Τα εργοστάσια κλείσαν με κάρβουνα. Έχει κλείσει. Μια στιγμή, επειδή το γνωρίζω το θέμα. Υπάρχει πρόγραμμα να κλείσουν. Δεν κλείνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Τα Γερμανία αντικαταστάθηκαν με λιτάθρακα από την Αμερική. Δεν αντικαταστάθηκαν με. Λοιπόν, κοιτάξτε, ξέρετε κάτι, επειδή είναι το θέμα, όπως είπα, περίπλοκο, θα ήθελα να εστιάσουμε στα Ενάνδρο. Δεν είμαι τοπικιστής. Με συγχωρείτε, να πω και κάτι άλλο. Αναφέρατε προηγουμένως ότι άμα είναι ανεμογεννήτρια, και τι όφελος θα έχουμε. Πρώτα απ' όλα δεν πληρώνεται το λίτρο του πετρελαίου που χέτε, ούτε το λιγνίτι, ούτε τίποτα. Είναι ο αέρας τζάμπα και σας γυρίζει την ανεμογεννήτρια. Όπως τα φωτοβολταϊκά, κάθονται και ο ήλιος ακτινοβολεί κάθε μέρα και είναι τζάμπα και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Λοιπόν, μια στιγμή. Αυτό είναι ακριβώς που δεν πρέπει να κάνουμε σήμερα. Σας παρακαλώ πολύ. Κάθε μέρα που περνάει, ο ήλιος ακτινοβολεί, αποσβαίνονται τα φωτοβολταϊκά που πληρωθήκαν στην αρχή. Και δεν είναι παραμύθια. Βραχνός λέγομαι και δεν είναι παραμύθια. Όχι να σταματήσετε, εσείς δεν έχει ενδιαφέρον. Σας θέλουμε. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Θέλουμε τον αντίλογο. Να μην πάμε ούτε σε προσωπικά σχόλια, ούτε σε γενικά. Θα ήθελα ο κύριος Γιαννίκος να κάνει μια τοποθέτηση. Ελάτε εδώ, κύριε Γιαννίκο. Αλλά επειδή ακριβώς αυτό είναι φοβόμασταν, διοργανώναμε την εκδήλωση, θέλουμε να το περιορίσουμε στις συγκεκριμένες επενδύσεις για να μην ξεφύγει η συζήτηση. Ο σίγουρος τρόπος για να υλοποιηθούν τα πάρκα και του Κοπελούζου και του Καμπανού είναι αυτός εδώ. Να περάσουμε δηλαδή σε μία διαμάχη, τη γνωστή διαμάχη την ελληνική, μαύρο-άσπρο, αριστερή-δεξιή, Σπαρτιάτες-Αθηναίοι, αριστερή,
όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στη διαμάχη υπέρ των αιωλικών και κατά των αιωλικών. Η σίγουρη συνταγή για να γίνουν τα πάρκα του Κοπελούζου. 2.500 χρόνια πριν οι αρχαίοι μας δίδαξαν το μέτρο. Δεν άκουσα τίποτα γι' αυτό. Άλλο είναι 300 ανεμογεννήτριες, άλλο είναι 100, άλλο 1, άλλο 30, άλλο 5. Εμείς είμαστε ή 300 ή 0. Αυτό μόνο βάζω. Το σίγουρο είναι ότι οι επιτροπές αγώνα για το 0 είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσουν στο ανεξέλεγκτο, στο 300. Το ίδιο που είδαμε στις Κουριές πέρσι. Η μεν άσπρο, η άλλη μαύρο. Δεν ψάχνω ποιος έχει δίκιο. Λέω απλώς το επισημαίνω το γεγονός αυτό. Ο ρόλος ο δικός μας εδώ, αν θέλουμε να αντιτιθέμεθα, γιατί και εγώ αντιτίθεμαι στην επένδυση του Κοπελούζου, ποιος είναι. Να βγούμε και να πούμε σαν κοινωνία αδριακή ότι θεωρούμε ότι 500 και 300 ανεμογεννήτριες είναι υπερβολή, καταστρέφει τα πάντα. Θα μπορούσαμε σαν αδριακή κοινωνία να αποδεχθούμε 10, 20, πού, εκεί, όχι εδώ. Γιατί εδώ είναι το μοναστήρι, γιατί εκεί είναι τα άχλα, γιατί εδώ είναι ο καμπανός, γιατί εκεί είναι κάτι. Δεν μπορεί πουθενά τίποτα. Ή δεν μπορεί παντού όλα. Είναι λοιπόν στα χέρια της κοινωνίας τοπικής, των αρχών των δημοτικών, να πούνε ότι από το νησί αυτό με την έκταση που έχει, εδώ σε αυτή την περιοχή, στη νότια, στη βόρεια, στην κεντρική, στη δεξιά, στην αριστερή, μπορούμε να δεχθούμε 50 ΜΒ, 100 ΜΒ, όχι 600, αλλά το 0 εξωθεί την κατάσταση στο 600. Αν λοιπόν αντιτιθέμεθα στην επένδυση του Κοπελούζου ή του Καμπανού, θετικό είναι να βγούμε να πούμε ότι ναι, δεν θέλουμε τα 600, γιατί για αυτόν τον λόγο. Αλλά τώρα αν οι ανεμογεννήτριες είναι καλές και αν στην Γερμανία ή είναι κακές και τα λοιπά, είναι φιλολογική συζήτηση, καλή είναι να πάμε στο, να πιούμε και τις πίνες και να τα λέμε μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Εάν θέλουμε να εμποδίσουμε την επένδυση, πρέπει να βγούμε με θέσεις και να πούμε ότι εμείς σαν αδριώτικη κοινωνία για 10 λόγους και για 10 περιοχές δεν θέλουμε εδώ, εδώ, εδώ και εκεί και δεχόμαστε να γίνουν 30 ΜΒ εδώ, 50, 20 ΜΒ εκεί με μέτρο. Όχι 600, όχι 400, 50 δεν μπορούν να γίνουν. Δεν χωράει το νησί 50 ΜΒ, δεν μπορώ να το πιστέψω. Μα 50 είναι του Κοπελούζου. Και δεν πρέπει, μα δεν είπα εγώ την πέρα του Κοπελούζου, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι πολύ, πριν πολύ λίγα χρόνια το ντούπου-ντούπου του εργοστασίου της ΔΕΗ το θυμόμαστε. Θέλω να πω ότι δεν είναι όλα αυτονόητα ότι δηλαδή το ρεύμα από κάπου θα έρθει. Πριν 10 χρόνια είχαμε το εργοστάσιο εδώ κάτω. Μπαίνει ακόμα καμιά φορά. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Επομένως, θέση είναι να βγούμε να πούμε ότι αποδεχόμαστε με μέτρο κάποια πράγματα. Ναι, στον Καμπανό να γίνουν όχι 150, 50, 10. Θέση. Θέση δεν άκουσα. Ακούω την αντιπαράθεση. Όχι ανεμογέννητες, ναι ανεμογέννητες. Άκουσα τώρα το κύριο ναι στο Λιγνίτη. Και εγώ συμφωνώ ναι στο Λιγνίτη, γιατί είναι εθνικός πόρος ο Λιγνίτης. Αλλά ο Πτολεμαϊδαίος και η Μεγαλόπολη και ο Φλωρινιώτης που πεθαίνει από καρκίνο. Που πεθαίνει. Ορίστε. Βεβαίως, βεβαίως έχω πάει, δουλειά μου είναι. Μηχανολόγος είμαι, ενεργειακός είμαι λοιπόν. Έχω πάει και ξέρω. Λοιπόν. Καλά είναι να τα λέμε εμείς από μακριά και να λέμε δεν θέλουμε αυτό, δεν θέλουμε εκείνο, αλλά ρεύμα όλοι θέλουμε. Ψυχή όλοι θέλουμε σπίτι μας. Και κινητό και δεν ξέρω τι. Μία πρόταση δικιά μου. Τα σπίτια μας. Θέλουμε 50 ΜΒ. 100. Μοιρασμένο όμως σε μικρές ενεργειακές μονάδες, οι οποίες θα είναι μερικά φωτοβολταϊκά στην ταράτσα του σπιτιού μας. Μια μικρή ανεμογεννήτρια, η οποία ανά πάση στιγμή βγαίνει. Αυτό. Μικρή κλίμακα. Βέβαια αυτό δεν εξυπηρετεί τις μεγάλες επενδύσεις αυτές έτσι όπως τις ονομάζουμε. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω αυτό το πράγμα που σας λέω μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες ενός σπιτιού κάτι διάρκεια της ημέρας που έχει ήλιο ή κάποια μέρα που φυσάει. Αν δεν φτάνει αυτό, τότε ναι θα πάρει και από το δίκτυο. Κοιτάξτε, αν θέλετε να το ανοίξουμε τόσο πολύ, εγώ να σας πω και εγώ το εξής, ότι στην περιφέρεια του Αιγαίου υπάρχει και η λύση της γεωθερμίας. Έχουμε την Μήλο, την Νήσιρο, τη Σαντορίνη, η οποία... Μισό λεπτό. Αφού... Το διευρύνεις κι άλλο, θα πάω το μαζέψω. Ναι, θα το τελειώσω μια και το άλλο. Το οποίο έχει μια ουσιαστική διαφορά σχέση με την αιωλική ενέργεια, η οποία είναι η σταθερή έκχυση ρεύματος στο σύστημα. Άρα έχουμε και αυτονομία.
Εγώ λέω όμως το εξής. Αυτή τη στιγμή φέρεται, ήρθε ο κύριος Γιαννίκος, έκανε μια παρατήρηση, συμφωνεί με την επένδυση του Κοπελούζου ότι είναι αντίθετος. Και εγώ διαπιστώνω το εξής. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν περιβαλλοντικές ευαισθησίες να έχουν φτάσει στα άκρα, και προφανώς έχουν φτάσει στα άκρα, γιατί έχουν τρομάξει με αυτό που βλέπουν και από τα μέγεθη και από τα, παραπολιτικά παιχνίδια. Οπότε έχει χαθεί η εμπιστοσύνη σε όλη αυτή τη μορφή ενέργειας ως παρατήρηση. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τις ανεμογεννήτριες τις έχουμε δει εδώ στην Άδρα από το 1994, νομίζω. Τότε που τις έβαλε ο κύριος Παλιοκρασάς, όταν ήταν υπουργός βιομηχανίας. Υπάρχουν στον Αμόλοχο 7 ανεμογεννήτριες. Δεν έχουμε μάθει ποτέ εμείς εδώ αν αυτές οι ανεμογεννήτριες τι επίδοση είχαν και τι ποσοστό ενέργειας είχαν δώσει εδώ στο εργοστάσιο. Δηλαδή, ποια ήταν η χρήση τους και τι έγινε με αυτές, ποια ήταν τα συμπεράσματα για την αιωλική ενέργεια. Δηλαδή, το θεωρώ όχι απλώς παράξενο, αλλά τελείως, αν μου επιτρέψετε, κουφό να τις έχουμε εδώ τόσα χρόνια και εμείς να συζητάμε αν θέλουμε ανεμογεννήτριες ή όχι. Δυστυχώς, οι κουβέντες που έκανα κάποια στιγμή στο Facebook, αν μου επιτρέπετε, ήταν ακριβώς ότι έβλεπα ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή εδώ, οι οποίοι ήταν τελείως κάθετοι με την αιωλική ενέργεια, ενώ τόσα χρόνια, μέχρι και πριν λίγο καιρό, όπως από τον κύριο Μαβή, βομβαρδιζόμασταν από τους περιβαλλοντολόγους ότι η αιωλική ενέργεια και η πράσινη ανάπτυξη ήταν αυτή που θα μας έσωνε στο μέλλον. Ξαφνικά βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα γυρίζει. Σωστά πλέον οι άνθρωποι αντιδρούνε, γιατί βλέπουμε όλοι μας ότι πραγματικά πρόκειται για φαραωνικά έργα και όχι ακριβώς για έργα που έχουν μια ανθρώπινη, ας το πούμε, όπως είπε ο κύριος Αυγουστής, υπόσταση. Είναι τελείως ξένα προς εμάς, έτσι όπως φαίνονται αυτή τη στιγμή. Από την γνώση μου ως προϊστάμενος στη Λιμενική Αρχή Γαβρίου, θα ήθελα να σας ενημερώσω το 2011 ότι είχε έρθει, δεν ξέρω αν ήταν του κύριου Κοπελούζου, δεν θυμάμαι την εταιρεία, είχε έρθει η γνωμοδότηση προς το Λιμεναρχείο, να γνωμοδοτήσει το Λιμεναρχείο. Εμείς είχαμε γνωμοδοτήσει τότε για τον Καμπανό, για αιωλικό πάρκο μέσα στη θάλασσα, κατά την ακτογραμμή του Καμπανού. Ένα τεράστιο πάρκο από ό,τι φαινόταν. Εγώ με μηδενικές γνώσεις, η υπηρεσία είχα αναφέρει αρνητικά ως προς αυτό, για πάρα πολλούς λόγους. Και για την παράκτεια ζώνη, χωρίς να γνωρίζω ότι τότε θα πηγαίναμε σε ζώνες ειδικής προστασίας, και για την ναυσιπλοεία και για τον κίνδυνο ναυσιπλοείας. Όμως δεν είμαι κάθετα εναντίον στα αιωλικά πάρκα. Θα ήθελα να υπάρχει μια αντιπρόταση, ακριβώς ένα μέτρο στο ότι τι θέλουμε σε αυτό το νησί, κατά πόσο δηλαδή θα μπορούσαμε να υπάρχει μια συγκεκριμένη αντιπρόταση, να πούμε ότι μπορούμε να δεχτούμε ως νησί ένα μέγεθος των πόσων μεγαβάτ και να στοχεύσουμε προς αυτό παρά να είμαστε κάθετοι αρνητικοί. Και τώρα έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο είναι ως τετελεσμένο νομικά. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι οι παριστάσεις. Δηλαδή, αυτό το πράγμα μπορεί αύριο το βράδυ που θα βρουν τα χρήματα, το πρωί, το μεσημέρι, στο διάλογο δηλαδή, να ξεκινήσει όπως την κάριστο. Εγώ νιώθω ότι αυτό το πράγμα, πρώτον ότι με έχουν, πρέπει να το πω, εξαπατήσει ως πολίτη τόσα χρόνια, γιατί όλες αυτές οι διαβουλεύσεις κατέθετα όχι μόνο ως Αλέξανδρο, αλλά ως συλλογικότητες, απόψεις που δεν εισακούσκαν πουθενά. Έτσι, και τώρα έχουμε, το ξαγυρνάω, δύο συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με όλα τα εναλλακτικά που λέμε. Μικρότερα, εκείνο που θέλουμε, κοινοτικής βάσης ίσως. Όλα αυτά είναι θεωρητικά. Το άλλο είναι εκεί. Είναι σαν να είναι εκεί. Θέλω να πάρω θέση για την ενεργειακή κοινωνία και αυτό που είναι εκεί. Αν οι προτεραιότητες κάποιων είναι προϊσπές πράσινες ενέργειες να κάνουμε, πώς το λένε, τόσες υποχωρήσεις ως προς την κλίμακα, την ορνηθοπανίδα, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, το τουριστικό προϊόν εν γέννη. Αν κάποιος θέλει, δικό του θέμα είναι. Να τραβήξει τη γραμμή και να πει ναι, μεν εγώ αξιολογώ αυτά, αλλά πιο πολύ αξιολογώ την πεποίθησή μου που έχω εγώ ότι θα σώσω τον πλανήτη και να τα βάλω. Αλλά να κάνουμε μια αναδημοσίευση και να πούμε πώς είναι αυτή και πώς είναι η άλλη και να καταλήξουμε στο ότι δεν τα θέλουμε, δεν τα θέλουμε. Πιστεύω ότι δεν τα θέλουμε, τουλάχιστον από τους παρισταμένους είναι εκεί που καταλήγει το πράγμα. Η οικονομία της Πάρου βασίζεται στον τουρισμό στο 90%. Υπάρχει πρωτογενής τομέας. Πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν μπει στη διαδικασία σήμερα. Με προοπτική σπουδάζουν, γυρίζουν στην Πάρο, δηλαδή υπάρχει μια κοινωνική συνοχή και μια κοινωνική προοπτική σε ό,τι αφορά την οικονομία. Τώρα,
ξαφνικά ήρθαμε να, είδαμε στους χάρτες ότι υπάρχουν 8 χωροθετημένες θέσεις στην πρώτη φάση 22 νομογεννήτριες με προπτήκη 104. Η Πάρος είναι ένα μικρό, όπως είπαμε, νησί, το οποίο ανάγλυφο είναι πολύ συγκεκριμένο, με μια αίσθηση που έρχεται κάποιος επισκέπτης να χαίρεται αυτό το ανάγλυφο. Έχουν βάλει ανεμογεννήτριες σε όλο το κέντρο της Πάρου, έχοντας τις χωροθετημένες αυτές θέσεις και υποχωροθέτηση άλλες τόσες και άλλες τόσες. Ακόμα έχουν βάλει χωροθετημένη περιοχή σε Ροφίσκος που είναι δίπλα στην παροικία, σας λέω ένα παράδειγμα, όποιος έχει έρθει στην Πάρο. Μας τρομάξανε τόσο πολύ που δεν θέλουμε τίποτα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την παραγωγή, έχουμε αυτή τη στιγμή κατανάλωση στο μάξιμο το 15 Αυγούστου γύρω στα 24-25 ΜΒ. Η παραγωγή μας σήμερα σε πράσινη ενέργεια, όπως λέγεται, έχουμε 9 ΜΒ. 9 ΜΒ. Ως κοινωνία, όταν φύγει αυτό το κακό που μας απειλεί, θα μπορούσε ως κοινωνία η Πάρος να μπει στη διαδικασία να προτείνει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προτείνει, γιατί υπάρχει αυτή η απειλή. Και αυτή η απειλή την έχουμε δεχτεί πάρα πολύ έντονα, γιατί οι εταιρείες είναι έτοιμες να επενδύσουν. Ήρθανε και κάνανε τις μελέτες, πήρανε άδειες από την αρχαιολογική υπηρεσία από παντού, από το 2007. Εμείς δεν το είχαμε πάρει με είδηση. Και ζούσαμε ακριβώς, εντάξει, πράσινη ανάπτυξη κτλ. Όμως αυτό δεν είναι μια πραγματικότητα και διαφωνώ κάθετα με τον κύριο που αναφέρθηκε προηγουμένως. Συμφωνώ ότι ο πλανήτης απειλείται. Συμφωνώ. Όμως υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργεια στον πλανήτη. Το οποίο δεν το κάνουμε στο σπίτι μας ούτε πουθενά. Θα μπορούσαμε να μπούμε και να μπούμε στη διαδικασία προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι τα νησιά μας, οι Κυκλάδες, είναι ένα ιδιαίτερο τοπίο, ένας ιδιαίτερος χώρος. Όλοι μαζί θα κάνουμε τις προτάσεις μας. Η τεχνολογία διαφοροποιείται, αλλάζει και σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά αλλάζει και σε ό,τι αφορά τις ανεμογεννήτριες αλλάζει. Εγώ νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κομμάτι. Αρκεί να γλιτώσουμε από αυτή την υπερβολή των εταιριών με τερατώδεις ανεμογεννήτριες. Και μόνο το γεγονός ότι μιλάνε για τυπική ανεμογεννήτρια, το οποίο είναι δεδομένο, διαπραγμάτευτο. Η τυπική ανεμογεννήτρια έτσι 100 μέτρα ύψος. Ήρθαν στις Κυκλάδες και μιλάνε για την τυπική ανεμογεννήτρια και το πόσες τυπικές ανεμογεννήτριες θα βάλουν. Είναι σαν να σου πούνε ότι το τυπικό εδώ είναι να σου σπάσω το κεφάλι και θα διαλέξει το πόσο χτυπήματα. Η πηγή της διαφωνίας έγκυται ακριβώς στο νομοθετικό πλαίσιο και εδώ είναι μια απάντηση που προσπαθεί να απαντήσει στο συγκεκριμένο. Το νομοθετικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ, όπως φτιάχτηκε στην Ελλάδα σωματώνοντας κοινοτικές οδηγίες και ανάγκες του εξωτερικού, χωρών του εξωτερικού, τι είπε? Είπε ότι δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η άποψη της τοπικής κοινωνίας, δεν με ενδιαφέρει η τοπική κοινωνία ή οι ανάγκες ενός τόπου που μπορεί να είναι η Άδρος ή μπορεί να το Καρπενήσι, που διαφέρουν τεράστια μεταξύ τους, που πρέπει να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Με ενδιαφέρει να βάλω 4% εδαφοεπικάλυψη αναωτά ανεμογεννήτριες. Δηλαδή ένα συγκεκριμένο αριθμό ανεμογεννητριών ανά 1000 στρέμματα. Σε όλη την Ελλάδα. Αν είναι διασυνδεδεμένοι. Είτε είναι Άνδρος, είτε είναι Τρίπολη, Αρκαδία, Πίνδρο, οπουδήποτε. Αυτό ακριβώς είναι η πηγή της κόντρας που υπάρχει σήμερα. Και αυτό είναι μια από τις βασικές νομικές πλημέλειες του συγκεκριμένου έργου που μιλάμε, που έχουν πει οι υπερβολητικοί φορείς, έχουν πει οι Δήμοι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και είναι ένας από τους λόγους που η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση και της είπε ότι αυτό που έχει φτιάξει είναι λάθος. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είπε. Δεν το λένε κάποιοι οι οποίοι είναι, ας πούμε, έχουν μια φιλοσοφία κατά των ανεμογεννητριών γενικότερα ή που παρουσιάζονται το ενδεχομένως είναι και γραφικοί. Γιατί τον τελευταίο καιρό υπάρχει και αυτή η εικόνα από όλα τα μέσα ενημέρωσης ότι όποιος διαφωνεί με τις ανεμογεννήτριες ή με την πράσινη ανάπτυξη είναι γραφικός. Δεν είναι έτσι. Είναι ότι κάθε τοπική κοινωνία και ακριβώς αυτή είναι η έννοια της χωροταξίας πρέπει να επιλέγει και να κρίνει πού μπορεί να μπει το κάθε τι. Ένα αεροδρόμιο, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να μπει οπουδήποτε. Πρέπει κάπου να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να τοποθετηθεί. Το ίδιο είναι και για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επειδή λοιπόν το νομικό πλαίσιο δεν είναι σωστό, ακριβώς τώρα υπάρχει αυτή η πηγή της διαφωνίας και λέει κάποιος, αντιπροτείνεται. Μα δεν μπορούμε να αντιπροτείνουμε εφόσον το νομοθετικό πλαίσιο είναι τέτοιο. Άρα, τι μπορείς να κάνεις, να κρίνεις μια συγκεκριμένη πρόταση που σου έρχεται έτοιμη. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς. Δεν έχεις δικαίωμα να την προτείνεις από τον νόμο.
και από το νομοθετικό πλαίσιο. Εδώ απαντάω λοιπόν σε αυτή την αντίρρηση, γιατί δεν αντιπροτείνουμε κάτι άλλο. Και τι σου λέει λοιπόν, ότι θα το επιλέξεις που θα το βάλεις με βάση το περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικό που υπάρχει σε κάθε περιφέρεια. Το οποίο όμως, επειδή δεν είχε γίνει με βάση τους σύγχρονους κανονισμούς, όπως προϋποθέτεται με στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν το λαμβάνεις υπόψη σε σχέση με τη ΣΑΠΕ. Ενώ δηλαδή η ίδια νομοθεσία για τις είναι σημαντικό αυτό. Γιατί η ΣΑΠΕ λέει ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο και το τοπικό όπου υπάρχει, στον ίδιο νόμο αναφέρεται, μέχρι ότου συνταχθούν αυτά τα περιφερειακά όπως προβλέπετε, δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Και επειδή ακριβώς τα νέα περιφερειακά κατόπιν στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων τώρα είναι να βγουν, και αν θα βγουν, υποτίθεται είναι στο τελικό στάδιο, όλα τα έργα που χωροθετήθηκαν δεν λάβαν καθόλου υπόψη τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Ούτε και εκεί που υπήρχαν διαμορφωμένες σε σχέδια. Όπως παραδείγματος χάρη στην Πάρο. Στην Πάρο υπάρχει ζώνη οικιστικής εκμετάλλευσης. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να πάει κάθε έργο. Δεν λήφθηκε υπόψη. Ακριβώς. Ήρθε λοιπόν ο νόμος και σου λέει ότι θα πρέπει να τα λαμβάνεις υπόψη σου, αλλά μέχρι να γίνουν με τους όρους που πρέπει, μην τα λαμβάνεις και πήγαινε μόνο στο 4%. Άρα λοιπόν εδώ απαντάω στους κύριους που διαφωνούν και λένε να αντιπροτείνουν. Δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα. Και γι' αυτό και αυτά τα έργα, οι άδειές τους, είναι πολύ πιθανό να πέσουν. Απλά να πέσουν από τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό και γίνονται όλες οι προσπάθειες τροποποίησής τους συνεχώς. Η συγκεκριμένη άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η τρίτη φορά που αλλάζει. Την πρώτη φορά ανακλήθηκε, βγήκε καινούργια, επειδή είχε νομική πλημέλεια. Τώρα τροποποιείται και τραβάει σε βάθος αυτή η διαδικασία ακριβώς για να υπάρχουν όλες αυτές οι αντιρρήσεις. Η κούραση, η κόπωση. Τα νομικά επιχειρήματα υπάρχουν, είναι εδώ. Η ουσία για τις τοπικές σας κοινωνίες. Πρέπει να διεκδικήσετε όμως να την πείτε. Είτε συμφωνείτε είτε όχι. Αυτή τη στιγμή δεν σας το δίνει το νομικό πλαίσιο το δικαίωμα. Και αυτό από μόνο του είναι παράνομο και το λέει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μιλήσουμε λίγο πεζά. Η Άδρος έχει ένα προϊόν να πουλήσει. Ένα μέρος ήταν η ναυτιλία που πάει να ξανασηκωθεί. Είναι ο τουρισμός. Είμαστε μέσα Ιουνίου και βλέπετε τι κατάσταση υπάρχει. Αν δεν πουλήσει φύση, περιβάλλον, ομορφιά, φυσικές καλονές, δεν έχει τίποτα άλλο. Η Τίνος είχε την εκκλησία. Η Μύκονος την ελευθεριότητα, τα αρχεία της Δήλου. Η Σαντορίνη το Ιωβασίλεμα. Εμείς τι έχουμε. Αυτό πουλάμε. Αν αυτό το καταστρέψουμε, δεν θα μπορούμε να πουλήσουμε το προϊόν. Πρόσφατα έγινε ένα δίκτυο τουριστικών επιχειρήσεων με 30 άτομα και θα περιλάβει πάρα πολλά άτομα, γιατί αυτό προσβλέπουν οι επιχειρηματίες για να επιβιώσουν. Σε μια επιμήκυση τουριστικής περίοδου ποιοτικής. Αν αντικρίζω αυτά τα τέρατα, οι περιπατητές, οι θρησκευτικός τουρισμός, οι θερινοί επισκέπτες, όλοι αυτοί, θα δουν τι. Αν το δούμε λοιπόν πεζά, για να προστατεύσουμε το προϊόν που πουλάμε, ας το πολεμήσουμε. Είτε ας αφαιθούμε στην μοίρα μας. Η γνωμοδότηση πάντως του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, η αρνητική για το έργο του Κοπελούζου που έχει συμβεί αυτό, είχε βασιστεί σε γνωμοδότηση της εταιρείας του Συλλόγου Ανδρίων Επιστημόνων που εκπροσωπεί η κυρία Σαλουβάρδου. Το λέω εγώ αντί για εκείνη. Και το Σύλλογο Μηχανικών. Και εκείνο. Βέβαια, σωστά. Δύο ήταν τα έγγραφα που είχαν αναγνωστεί σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε, το θέμα το προσπαθώ να το συγκεκριμενοποιήσω, γιατί έχει την τάση από τη φύση του να διευρύνεται και να πολλώνεται. Έχουμε αυτά τα πώς το λένε, τη μεθόδευση ετών που έγινε με έναν τρόπο που όποιος εξημών έχει εμπλακεί όλα αυτά τα χρόνια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφύγεις την όξυνση. Γιατί έχεις λιδωρηθεί ως γραφικός, έχεις υποστεί απίστευτη απαξίωση και ειρωνία κατ' εξακολούθηση επί τόσα χρόνια. Λες και έχεις κανένα συμφέρον για να κάνεις αυτό που κάνεις. Και είναι πραγματικά θλιβερό, γιατί αυτό δίνει μια ευρωπαϊκή αποδόμηση, την ευρωπαϊκή ιδέα έτσι αποδομείται. Ξεκίνησε κάτι καταρχήν καλό, ένα σύμβολο, πώς το λένε, ενός καλύτερου αυριανού κόσμου, σαν να μπήκε ως δούριος ύπος η βιομηχανία μέσα και να το μετέτρεψε σε κάτι τερατώδες.
Και αυτό το τερατώδες μαχόμεθα. Όχι φυσικά το συμβολισμό αυτό καθεαυτό και το τι πραγματικά θα έπρεπε να αντιπροσωπεύει. Ποιος άλλος θέλει να πει κάτι, δεν ξέρω. Πού μένουμε? Μένουμε στο ότι πρέπει να ξαναρχίσουμε το θέμα της συλλογής υπογραφών για το τι θέλει η αγριώτικη κοινωνία. Είναι μια ιδέα. Ναι. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, η Πάρος έχει ξεπεράσει το 50% του πληθυσμού της στις υπογραφές. Βλέπει, σωστά, μια κοινωνία που παίρνει μια θέση και στέκεται και ξέρει να συνυπάρχει. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε ακόμα να συνυπάρχουμε. Αυτές οι ζυμώσεις έπρεπε να έχουν γίνει εκατονταπλάσιες σε αριθμό, διάρκεια και βάθος χρόνου. Αυτά που λέμε τώρα δεν θα έπρεπε να είναι κατόπιν εορτής. Θα έπρεπε να είναι όταν οι επενδύσεις πρώτο καταδέθηκαν, που τότε τα λέγαμε και ήμασταν ή εντελώς περίεργοι, έτσι, τι λένε αυτοί, είμαι και μαλλιαρός και περίεργος, τι να σας πω τώρα, άστο καλύτερο. Να μολάει και φίδια και να συνεχίσω να σας εκνευρίζω λέγοντας προσωπικά δεδομένα, αλλά με πονάνε αυτά. Με πονάνε γιατί δεν είχα ποτέ κανένα κακό κίνητρο, ούτε υστεροβουλία. Και μπορεί να είναι προσωπικό, αλλά επειδή αφορά δημόσια παρουσία, δεν είναι πια προσωπικό. Όλες αυτές οι διαφορετικές απόψεις θεωρώ ότι είναι και η έννοια της δημοκρατίας. Θα σταθώ λίγο στα λόγια τα κατευναστικά που είπε και ο Αλέξανδρος του νομικού, δεν θυμάμαι το όνομά σας, του κ. Κόλλια. Όπως είπα και στην αρχή, πραγματικά με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο είναι αδύνατον να αποδεχθούμε αυτή την κατάσταση. Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο την κοινή γνώμη, τα δημοτικά συμβούλια, το Περιφερειακό Συμβούλιο το βάζει στην άκρη, γιατί η λέξη γνωμοδότηση, Αλέξανδρε, είναι τυράκι, θεωρώ. Είναι απλά ένα τυράκι γνωμοδότηση, για να νομίζουμε ότι είπαμε ναι ή όχι. Οπότε άλλοι θα αποφασίσουν τελικά, όπως και έγινε. Και μετά τρέχαμε πάλι με το νομικό γραφείο του κυρίου Ξανθούλη για να το πάμε στο ΣΤΕ, μήπως και το απορρίψουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι αν δεν αλλάξει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, κινδυνεύουμε. Εκεί λοιπόν που πρέπει όλοι να προσβλέπουμε και να κατευθύνουμε τις δυνάμεις μας και να κατευθύνουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, τα νησιά, πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Πρέπει η νησιωτικότητα να μπει ψηλά στην ατζέντα του κράτους. Η νησιωτικότητα που αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν υπάρχει. Ενώ το Σύνταγμα το προβλέπει, η νησιωτικότητα δεν υπάρχει. Τι να πω για το ΦΠΑ, που είναι όπως και στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά ας μην ανοίξουμε το θέμα. Θέλω λοιπόν να πω ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Πάνω εκεί θα πατήσουμε, έτσι ώστε να μην γίνει αυτό που πάει να γίνει στο νησί μας. Το νησί μας, όπως είπε και ο Γιάννης, είναι ένα νησί το οποίο βασίζεται πλέον στον τουρισμό. Είναι και η ναυτιλία φυσικά, αλλά ο τουρισμός είναι ο βασικός πυλώνας αυτή τη στιγμή της οικονομίας του νησιού. Και ο τουρισμός εξαρτάται από το απίστευτο φυσικό κάλος που έχει η Άνδρος, τα μαγευτικά τοπία, τα μοναστήρια, τα γεφύρια, τα μονοπάτια μας, όλα όσα προσπαθούμε να προβάλλουμε για να φέρουμε κόσμο στο νησί. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι με την ανεξέλεγκτη, με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο εγκατάσταση ανεμογεννητριών, όλο αυτό το οικοδόμημα για το νησί μας κινδυνεύει. Και θεωρώ όλοι πρέπει να συστρατευτούμε προκειμένου να το αποτρέψουμε και τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο και να μην μας επιβάλλουν ό,τι θέλουν οι άλλοι. Εμείς μπορούμε, κύριε Δήμαρχε, να αλλάξουμε νομοθετικό πλαίσιο, εμείς να κάνουμε κάτι γι' αυτό, ψηφίζοντας έστω τι. Φυσικά, φυσικά. Με τις προσφυγές, ακριβώς. Δηλαδή το δικαστήριο και να πει ότι είναι να δει αυτές τις παρανομίες που έχουν γίνει. Και ήδη το έχετε πετύχει δύο φορές. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, ποιος κάνει τις προσφυγές? Ύστερα από τις προσφυγές που έγιναν, τα τέσσερα αιωλικά πάρκα. Θα μου πεις δεν είναι τίποτα αυτό. Έγιναν τρία. Και από κάποια τρία, από αυτά τα τρία τα αιωλικά πάρκα έπεσε η φέρουσα ισχύς τους. Αλλά αυτό πάλι δεν μας καλύπτει. Έγινε κάτι, αλλά αυτό πάλι δεν μας καλύπτει. Δεν το συζητάω. Πάλι δεν μας καλύπτει. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξει η κοινή γνώμη, η διαβούλευση σε κάθε τόπο, ειδικά στα νησιά, να είναι ο πρωταρχικός παράγοντας για το αν θέλουμε ή όχι τις ανεμογεννήτριες.
αν θέλουμε και σε ποιο μέγεθος θέλουμε. Όχι φυσικά. Απλώς δεν θέλουμε. Με όλες τις επεκτάσεις. Όχι απλώς με όλες δεν θέλουμε. Αυτό θα το αποφασίσει η κοινή γνώμη. Ναι, σύμφωνοι. Δεν γνωρίζω αν έχει υπάρξει σύμπλευση για προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η έννοια της νησιωτικότητας που έχει προσληθεί για άλλες περιπτώσεις όσον αφορά ΦΠΑ κλπ. Αντίστοιχα στο συγκεκριμένο θέμα έχει υπάρξει κάποια κίνηση από την περιφέρεια. Κύριε Λοτσάρη, κύριε Δήμαρχε, υπάρχουν κάποιες κινήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ναι. Οι νομικοί να μας πούνε γιατί α, δεν υπάρχει, αυτό. Αν θα μπορεί να υπάρξει από εδώ και πέρα κάποια τέτοια κίνηση. Ο κύριος Κόλλιας, ο κύριος Στοχολίδης, πόσο θέλουμε να προστατεύσουμε τις ισοδικότητες. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν τελειώσουμε. Η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επελήφθη υποθέσεων κατόπιν καταγγελιών της Κρήτης και φορέων της Κρήτης και της Νότιας Εύβοιας. Και όπως είπε και ο κύριος Χόλιας, το 2014 κοινοποίησε μια προειδοποιητική επιστολή προς την ελληνική κυβέρνηση. Προειδοποιητική επιστολή, για να σας πω, είναι έναρξη διαδικασίας, κοινοτικής διαδικασίας παραπομπής ενός κράτου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Έναρξη είναι της διαδικασίας, μη φανταστείτε. Το 2014 έγινε αυτή η επιτροπή, η προειδοποιητική επιστολή, η οποία εξέτασε συγκεκριμένες καταγγελίες που αφορούν την Κρήτη και την Νότια Εύβοια και το ειδικό χωροταξικό, που σας έλεγα, το αιχμηρό εργαλείο για την προώθηση των ελληνικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, το αιχμηρό νομικό εργαλείο, και απεφάθη ότι ενδέχεται, γιατί έτσι τα λένε κομψά, ενδέχεται να παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο, κάποιες κοινοτικές οδηγίες. Αυτό καθε αυτό το νομοθέτημα, το χωροταξικό του, για τον ΣΑΠΕ, και εξήτασε και συγκεκριμένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν έργα στην Νότια Εύβοια και στην Κρήτη, και είπε ότι αυτές, με συγχωρείτε, excuse my language, είναι μούφα αυτές οι μελέτες. Λοιπόν, παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο. Έκτοτε υπάρχει εισηγεία συρμάτου. Κανείς δεν, ούτε η ελληνική κυβέρνηση, ούτε η ελληνική διοίκηση, ούτε η Κομισιόν μας έχει ενημερώσει, λες και δεν πρέπει να ξέρουμε. Επικαλούνται διάφορα το αυτό, τις εχεμήθεια και τις ομαλές διαπραγματεύσεις, ώστε να μην πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ένα κράτος μέλος. Δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κινήθηκε η κοινωνία των πολιτών και εξαιτίας της κίνησης της κοινωνίας των πολιτών κινήθηκε και η Κομισιόν. Τώρα, αν η κίνησή της είναι τελεσφόρος ή όχι, θα μένει να αποδειχτεί. Τόσο και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, όσο και η Κεντρική Ένωση Δήμων, η Περιφερειακή τουλάχιστον, όποτε συνεδριάζουμε, που είναι και ο Περιφερειάρχης παρών, μία στις δύο φορές τουλάχιστον είναι η έννοια της νησιωτικότητας μέσα στην ημερήσια διάταξη. Συνέχεια το αναφέρουμε και η νησιωτικότητα αφορά, έχει ένα σωρό προεκτάσεις. Ναι. Θα σου πω ότι η Ευρώπη αυτό το πράγμα, την νησιωτικότητα φυσικά και την έχει πολύ ψηλά. Νησιά στην Ευρώπη έχουν 0% ΦΠΑ και εμείς έχουμε 24. Θέλω λοιπόν να πω ότι προσπαθούμε να περάσουμε αυτή την έννοια έτσι ώστε να έχουμε τις απολαβές, γιατί τα νησιά είναι ξεχωριστά. Λαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε και να μεταφέρουμε το πρόβλημα, το συγκεκριμένο πρόβλημα για τις συγκεκριμένες άδειες, τους συγκεκριμένους ευρωβουλευτές που μας εκπροσωπούν εκεί. Να το κάνουμε, δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά το δείγμα... Αποτέλεσμα δεν βλέπω. Το δείγμα όμως που υπάρχει από την κεντρική ευρωπαϊκή ιστορία είναι ότι αυτοί έχουν προαποφασίσει, έτσι το βλέπω εγώ τόσα χρόνια που το ψάχνω, ότι θα μπουν 20.000 αναμονήτες στην Ελλάδα. 20.000 αναμονήτες στην Ελλάδα, επειδή έχει ξεκινήσει με το θέμα των ήδη υπαρχουσών αιτήσεων, έχει ουσιαστικά αναιρεθεί οποιαδήποτε εναλλακτική στρατηγική σε πανελλήνιο επίπεδο. Εμένα... Για να χωρέσεις λοιπόν 20.000 αναμογεννήτριες, έχουν ήδη πάει, αυτό και αυτό είναι τελεσμένο, υπάρχει μια ταύτιση 90% των χωροθετήσεων με ευαίσθητες περιοχές και ΖΕΠ. 90% δηλαδή θα καταστραφεί όλη η ευαισθησία της Ελλάδας, αυτά που είπαμε εδώ πέρα. Είναι έτσι, δηλαδή είναι τεράστιο το ποσοστό. Δεν μιλάμε τώρα για μια κατεξαίρεση περίπου της Άνδρου και της Εύβοιας. Λοιπόν, η δική μου πρόταση, σαν πώς το λένε, να πάει πιο πέρα τη δική σου, θα ήταν ναι, να κάνουμε μια συλλογική αυτή, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό το οποίο προσβάλλουμε είναι την κεντρική ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Δηλαδή είναι κάτι τεράστιο. Αν δεν έχουν κάνει κάτι για το χρέος, σιγά μην κάνουν γι' αυτό. Η δική μου πρόταση για αυτό που πρόκειται να συμβεί, δεν ξέρω, τον Οκτώβριο, δεν έχω πολλές λεπτομέρειες, είναι
να μας κάνουν οι κύριοι από την Πάρο ένα μικρό σεμινάριο, μια επίδειξη το πώς έχουν οργανωθεί οι ίδιοι και τις διάφορες υποομάδες που έχουν. Και βασικά, μιας και ομοδεάτες είμαστε αυτή τη στιγμή, άμεσα με το τέλος της συνάντησης να μαζέψουμε τις υπογραφές και τα τηλέφωνά μας, να μας κάνουν οι κύριοι το σεμινάριο και να αρχίζουμε όντως να αυτοοργανωνόμαστε κατά το πρότυπο της Πάρου και με το δικό μας μικρό κλίμα και τη δική μας μικροκουλτούρα εδώ πέρα. Αλλά έχουμε μάθημα, μπορούμε να μας μάθουν κάτι οι άνθρωποι. Και μικροσυμμετοχή. Και τη μικρή συμμετοχή ακόμα, αλλά με κάθε συμμετοχή μπορούμε να δυναμωθούμε. Εγώ όμως σηκώθηκα τώρα να πω, δηλαδή με αφορμή αυτό που είπε ο φίλος ο Ανδριώτης, ότι προφανώς από εμάς από την Πάρο θα υπάρξει συνεργασία σε οποιοδήποτε επίπεδο και με τον Πολιτικό Σύλλογο Αρχιλόγος, που είναι ο κύριος Μητρογιάννης εδώ πέρα, που ήταν και η ψυχή του αγώνα, θα έλεγα, στην Πάρο, να σας βοηθήσουμε και να ανταλλάξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας για να είμαστε μαζί. Άλλωστε, όταν πήγαμε και, και στους βουλευτές και στον Υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, ήμασταν όλα τα νησιά μαζί και όλα τα νησιά. Αυτό θέλω να πω για και την Ευρώπη. Προσωπικά, από παιδί ήμουνα θειασότης και ένθερμος οπαδός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταία χρόνια, βέβαια, έχουν υπάρξει τα μνημόνια και όλα αυτά, τα οποία με έχουν βάλει σε πολλές σκέψεις για το πώς λειτουργούν σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αυτοί που διοικούν τουλάχιστον την Ευρώπη. Η προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς είναι μια πρόταση η οποία θα μπορούσε να συζητηθεί, γιατί η περιφέρεια έχει προσφύγει πολλές φορές, όπως το έχει προσφύγει πριν λίγο διάστημα. Ο Γερφυβέα προσέφυγε σωστά εδώ πέρα. Προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχουμε καταλαγεί σαν μια αναπτυγμένη περιφέρεια. Οπότε έχουμε, να ξέρετε, η περιφέρεια του Αιγαίου είναι η πιο υποχρηματοδοτημένη περιφέρεια από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος, επειδή θεωρείται προηγμένη και έχει πολύ ψηλό ιδιωτικό επίπεδο βάσει κάποιων δεικτών. Οι ανεμογεννήτριες όμως, πού κατασκευάζονται, ποιες χώρες κατασκευάζουν τις ανεμογεννήτριες, Γερμανοί, Δανείοι κτλ. Θυμάμαι τη Μέρκελ όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα πριν λίγα χρόνια, την κυβέρνηση του Σαμαρά, η οποία έβαλε μια ατζέντα θεμάτων και στα τρία πρώτα θέματα ήταν και η ανάπτυξη των ΑΠΕ. Και όταν οι Γερμανοί μιλάνε για ΑΠΕ, μιλάνε και εννοούν να αγοράσουμε τις ανεμογεννήτριές τους. Τα φάντζ είναι πολύ μεγάλα. Έτσι, δεν είμαι αντιευρωπαίος, ξαναλέω. Δηλαδή, θεωρώ ότι με την Ευρώπη πρέπει να κινηθούμε στην Ευρώπη, αλλά με άλλους όρους. Με όρους δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Γίνονται σπουδαία και στο Νότιο Αιγαίο και σε όλη την Ελλάδα μέσω ΕΣΠΑ, που σε μεγάλο βαθμό, όχι τόσο στην περιφέρεια του Αιγαίου, επειδή είναι προηγμένη, είναι 50% μόνο η συμμετοχή της Ευρώπης, αλλά γίνονται τη στιγμή έργα στην περιφέρεια του Αιγαίου, τα οποία είναι ΕΣΠΑ, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Η χώρα δεν έχει λεφτά δώσει στους Δήμους, δεν έχει λεφτά δώσει στην περιφέρεια, δεν έχουμε ίδιους πόρους. Τα μόνα έργα που βλέπετε είναι από την Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή μας δίνουν ένα ποσό χρημάτων, σημαντικό θα έλεγα να κάνουν, να υλοποιούμε έργα υποδομής και οποιαδήποτε άλλα έργα, ότι θα πρέπει να αγοράζουμε και ό,τι εκείνοι μας δίνουν. Γι' αυτό δεν είμαι αισιόδοξος από το θέμα της προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν αυτοί οι ηγέτες που ετούνται τη στιγμή, αυτοί που διοικούν την Ευρώπη, έρχονται στους Έλληνες πρωθυπουργούς και τους κουνάνε το χέρι και τους λένε θα πάρετε τόσα υποβρύχια, τόσες ανεμογεννήτριες, το Β, Γ, Δ. Το πιο σημαντικό είναι να ενωθούμε όλοι μαζί και να στείλουμε ένα μήνυμα και να στείλουμε, ξαναλέω αυτό, ότι και στην Πάρο είμαστε από διαφορετικές παρατάξεις, αυτοί που πήγαμε και στον Υπουργό. Όμως υπάρχουν εδώ πολλοί παριστάμενοι που μας είδανε. Δηλαδή στον Υπουργό δεν είχαμε διαφορετική στάση. Εγώ προέρχομαι από το χώρο της κεντροδεξιάς. Όταν πήγα στον κύριο Σκρέκα όμως, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, προσπάθησα να του ξεκαθαρίσω ότι άλλο η κλίμακα σταθερή καλά και άλλη στην Πάρο. Γιατί ξεκίνησε και μας έλεγε ότι στα Τρίκαλα είναι μια χαρά. Έχουμε ψηλά βουνά, γίνονται και δρόμοι για τις δασοπροστασίες κτλ. Να δεχτώ αυτό. Όμως άλλη κλίμακα της στεριανής Ελλάδος και άλλη κλίμακα στα νησιά. Στα νησιά η κλίμακα είναι πολύ μικρή. Είπε πολύ καλά ο νομικός, κ. Σκόλιας, ότι δεν μας ρωτάνε. Δεν είμαστε ενάντια των ΑΠΕ. Δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις που έχουμε στα νησιά δεν χρησιμοποιούμε ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Οι πιο πολλές επιχειρήσεις ενοικιασμένων καταλυμάτων ξενοδοχείων έχουν ηλιακούς θερμοσύμφωνες ή έχουν πάνελ. Φωτοβολταϊκά έχουν τοποθετηθεί. Σε επίκριση με το Γιάννη στην Πάρο υπάρχουν ήδη σύμφωνα με τη ΔΕΗ. Από τα 25 ΜΒ που θέλει στο ΠΚ Πάρος, 9,3 ΜΒ είναι από τις ΑΠΕ. Από τις 4 ανεμογεννήτριες που υπάρχουν, από τα φωτοβολταϊκά που υπάρχουν και από τις άλλες μορφές. Το 30% το έχουμε ξεπεράσει που είναι υποχρέωση της χώρας. Το 20% ή 30% που θα γίνει το 30%.
Αυτή η προϋπόθεση όμως είναι να θελήσει η κεντρική εξουσία και αν δεν θελήσει να την πιέσουμε εμείς, και πώς θα την πιέσουμε, με αγώνα προφανώς. Υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό που κάναμε στην Πάρο, η μεγάλη συγκέντρωση πάνω από 1.000 άτομα, που καλύφθηκε από την κανάλια, πέφτηκε, τους ορίβησε. Τους ορίβησε. Γιατί, κοιτάξτε, είναι αυτό που υπόθηκε εδώ από όλους. Αντιδρούμε σε αυτούς που έρχονται στα νησιά μας, στους τόπους μας, στα μέρη που θα αφήσουμε στα παιδιά μας, να αποφασίσουν για μας. Δηλαδή έρχονται να σελγίσουν πραγματικά πάνω στα νησιά μας, να ανοίξουν αυτούς τους δρόμους, να δημιουργήσουν τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γιατί, για να κερδίσουν ποιοι, για να κερδίσουν αυτοί οι όμιλοι. Τώρα είναι ο Κοπελούσης, αύριο μεθαύριο μπορεί να ο Μπιζάς ή ο Λοτσάρης, ο οποιοσδήποτε θα αγοράσει τις συμμετοχές. Δηλαδή, η ΡΑΕ το 10 όταν έδωσε σε κάποια αεολικά πάρκα άδεια, έδωσε στον Κοπελούσο με ένα ποσοστό που ό,τι θυμάμαι ήταν τότε γύρω στο 35%. Το 12 που έγινε τροποποίηση, είχε πουλήσει ήδη σε μια ιταλική εταιρεία ο Κοπελούσος και μια άλλη ελληνική εταιρεία που 50% περίπου των μετοχών που είχαν. Και αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι σε μια δανεική εταιρεία, σε μια γερμανική το σύνολο. Δεν είναι θέμα ονομαστικό, όμως το θέμα, ξαναλέω, είναι ότι δεν έχει κανένα όφελος στην τοπική κοινωνία από αυτά τα μεγαθύρια. Από αυτά τα μεγαθύρια, γιατί τα φωτοβολικά που επιδοτήθηκαν κάποιοι ή βοηθήθηκαν μέσω ΔΕΗ και τα λοιπά και εισέφραθαν κάποια χρήματα, είχαν και όφελος οι συμπολίτες μας, αυτοί που έβαλαν τα φωτοβολικά. Από αυτά θα έχουν κάποια fans, θα έχουν κάποιοι επενδυτές που είναι στη Γερμανία, στην Ολλανδία ή δεν ξέρω εγώ τι, ελάχιστοι. Ας ελγούν στον τόπο μας χωρίς κανένα όφελος. Χωρίς κανένα όφελος για μας και αντιθέτως μας καταστρέφουν. Όλη η Ευρώπη εδώ και 1,5 χρόνο έχει αλλάξει το πώς επιδοτούνται όλα αυτά τα πράγματα. Έχει καταργηθεί η κατά προτεραιότητα υποχρεωτική επιδότηση. Στην Ελλάδα θεωρητικά έχει καταργηθεί. Όταν πήγαν οι δήμαρχοι και ήταν και ο κύριος Μπιζάς εκεί να δούμε τον κύριο Σταθάκη, στο διάλειμμα πήγε στη Βουλή και πέρασε παράταση του παλαιού καθεστώτος για τα έργα του Κοπελούσου. Και τόσο και απλό. Και έχει και αλλάξει και εδώ το πλαίσιο επιδότησης, αλλά δίνουμε παρατάσεις για να ασυλγήσουν κάποιοι. Δηλαδή τόσο απλό είναι το θέμα. Έχει αλλάξει το καθεστώς έργα. Ού πολλού δε ο χάριν έχει νοβουλή το Κοπελούζο ότι μη παρεσκεύεσαι τον αγώνα του Τονί. Αν ο Κοπελούζος για λόγους οικονομίας δεν είχε κάνει μια ταυτόχρονη ένταση σε 4 νησιά, δεν θα είχε ενεργοποιηθεί αυτό που βλέπουμε, όχι, ένα κομμάτι το οποίο βλέπουμε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ εγώ προσωπικά για την ανοχή όποιων παρεκκλήσεων από αυτά που έπρεπε να που υποθούν, αλλά το θέμα είναι πάρα πολύ περίπλοκο, όπως έχω πει 50 φορές, και σε τραβάει δεξιά και αριστερά. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Κοπελούσο που μας έφερε πιο κοντά. Να ευχαριστήσω εσείς που είστε εδώ. Και να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους που κάνουν και αντίθετη άποψη, γιατί έγινε λίγο πιο γόνιμος ο διάλογος. Ο Αλέξανδρος μαζεύει πάντως εδώ. Οι υπογραφές μαζεύονται, ναι. Τρέχει ένα χαρτί. Αντεκαλωρίζεις. Και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για αυτή την ωραία επικοδομητική συζήτηση. Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά για το νησί μας. Να είστε καλά. Επειδή στην κουβέντα αναφέρθηκε και πολλές φορές ότι είμαστε γραφικοί μερικοί, αυτό είναι ένα κόλπο χειραγώγησης. Είχα ακούσει έναν πολιτικό και έλεγε άμα σου τελειώνουν τα επιχειρήματα, τον εβαφτίζεις τον άλλο ένα γραφικό.